Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το πρώτο κλειστό γυμναστήριο Αργυρούπολης. Μέσω του NSTV θα παρακολουθήσουμε μαζί έναν ακόμη εντός έδρας αγώνα της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του ΑΟΝΑ, της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της Αργυρούπολης, η οποία για την 20η αγωνιστική στην Α ζώνη του πρωταθλήματος Α2 βόλεϊ γυναικών αντιμετωπίζει σήμερα την ομάδα των Αμπελοκήπων, καθώς το πρωτάθλημα στην κανονική του διάρκεια τουλάχιστον μπαίνει σιγά σιγά στην τελική του ευθεία, με αυτήν και άλλες δύο αγωνιστικές να απομένουν. Θα πάμε να δούμε σιγά σιγά το πρόγραμμα αυτής της 20ης αγωνιστικής, και ενώ λίγα λεπτά μας χωρίζουν από το πρώτο σερβίς της αναμέτρησης. Λοιπόν, βλέπετε εσείς εδώ το πρόγραμμα αυτής της 20ης αγωνιστικής. Έχει τα εξής παιχνίδια: Ηλιούπολη Αστέρας Αγίου Δημητρίου, Απόλλων Πατρών Ρέθυμνο, Πετρούπολη Ιωνικός, Αγία Παρασκευή Άρτεμις Κορυδαλού, Μήλων Ηρακλής Κηφισιάς και Αργυρούπολη Αμπελόκηποι, το παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε μαζί και θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, σε πολύ λίγο. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία, όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις πρώτες 19 αγωνιστικές αυτού του πρωταθλήματος. Ο Μήλωνας είναι στην πρώτη θέση, όπως βλέπετε, με 53 βαθμούς. Δεύτερη θέση για τον Ηρακλή Κηφισιάς με 48. Τρίτη θέση για τον Ιωνικό με 47. Τέταρτη θέση για την Αργυρούπολη με 42. Στην πέμπτη θέση είναι το Ρέθυμνο με 31 βαθμούς. Έκτη θέση για την Πετρούπολη με 28. Έβδομη θέση για την Αγία Παρασκευή με 27. Όγδοη θέση για τον Αστέρα Αγίου Δημητρίου επίσης με 27. Στην ένατη θέση είναι η Αμπελόκηποι, η ομάδα που αποτελεί τη σημερινή αντίπαλο της Αργυρούπολης, με 15 βαθμούς. Δέκατη θέση για την Ηλιούπολη με 12. Στην 11η θέση και προτελευταία ο Απόλλωνας Πατρών με 8 βαθμούς. Και στην τελευταία θέση, τη 12η, η Άρτεμις Κορυδαλού με 4 βαθμούς. Πάμε να δούμε και τα ρόστερ των δύο απόψινων μονομάχων. Το ρόστερ της Αργυρούπολης, της γηπεδούχου ομάδας, η Αργυρούπολη, η οποία έχει σήμερα με το νούμερο 2 την Αφροδίτη Κάβουρα, με το νούμερο 3 την Ελένη Καρακώστα, με το 4 την Αναστασία Καπράλου, με το 5 την Μαρία Σπάχου, με το 6 την Ειρήνη Αγγελοπούλου, με το 9 την Χριστίνα Νίκα, με το 11 την Νόρα Μποκή, με το 13 την Ευελίνα Αποστόλου, με το 14 την Ιωάννα Περδικάκη, με το 17 την Ευτυχία Μαθιουδάκη, που είναι και η αρχηγός, και με το 18 την Χριστιανά Βελούδου. Αυτές είναι οι παίχτριες που βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή της ομάδας, του Νίκου Κωστακόπουλου, για το σημερινό παιχνίδι. Από την άλλη, οι Αμπελόκηποι έρχονται εδώ στο κλειστό της Αργυρούπολης με τις εξής παίχτριες: τη Γαριφαλιά Παπαδάκη με το νούμερο 18, τη Δανάη Κατρή με το νούμερο 8, την Άντια Τσιγαρίδα με το νούμερο 3, την Αθανασία Τσεμπελή με το 1, την Ντουά Μοχάμεντ με το 15, την Αθανασία Αγγελοπούλου με το νούμερο 19, την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου με το νούμερο 5, την Αλεξάνδρα Καφιά με το νούμερο 12, την Τζέσικα Περκέτσι με το νούμερο 7, την Αναστασία Κουσαθανά με το νούμερο 4, την Νεφέλη Παπανικολάκη με το νούμερο 11 και την Μαρίνα Αναγνωστοπούλου με το νούμερο 14. Δεν βρίσκεται η Παναγωπούλου στη διάθεση του προπονητή των Αμπελοκήπων, που είναι τραυματίας, προπονητής των Αμπελοκήπων, ο οποίος είναι ο Νίκος Λιγνός. Παιχνίδι, λοιπόν, όπως είπαμε, για την 20η αγωνιστική αυτού του πρωταθλήματος. Αυτή η αγωνιστική και άλλες δύο μένουν, το αναφέραμε και πριν, για την λήξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Όπως είδαμε και πριν στη βαθμολογία, τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει όσον αφορά τις πρώτες 4 ομάδες. Ομάδες, δηλαδή, που θα παλέψουν στα play-off ανόδου. Μια Α2 που φέτος διεξάγεται με ένα νέο σύστημα, με τις πρώτες 4 ομάδες να αγωνίζονται στα play-off, τα οποία έχουν ημιτελική και τελική φάση. Τον πρώτο με τον τέταρτο και τον δεύτερο με τον τρίτο. Οι νικήτριες ομάδες από αυτά τα ζευγάρια θα παίξουν μεταξύ τους με ένα εισιτήριο για την από πάνω κατηγορία, την Pre-League, τη δεύτερη τη τάξη κατηγορία του ελληνικού γυναικείου βόλεϊ. Οι σειρές θα κριθούν στις δύο νίκες, και στην ημιτελική φάση και στην τελική φάση. Έχουν ξεκαθαρίσει, λοιπόν, τα πράγματα στην πρώτη τετράδα. Ο Μήλωνας, ο Ηρακλής Κηφισιάς, ο Ιωνικός και η Αργυρούπολη θα είναι οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στα play-off. Μαθηματικά δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Και πιθανότατα πάμε στα εξής ζευγάρια: Μήλων Αργυρούπολη στον έναν ημιτελικό, και Ιωνικός Ηρακλής Κηφισιάς στον άλλον.
Η Αργυρούπολη που βρίσκεται στην τέταρτη θέση, όπως είδαμε, με 42 βαθμούς, με 15 νίκες και 4 ήττες, 49 κερδισμένα σετ, 21 χαμένα για την ομάδα του Νίκου Κωστακόπουλου. Νίκησε τον Άγιο Δημήτριο εκτός έδρας στο tie break, στο προηγούμενο παιχνίδι, χάνοντας το πρώτο σετ, κάνοντας την ανατροπή, μπαίνοντας μπροστά στα σετ με 1-2, εσωφαρίστηκε στο τέταρτο και πήρε τελικά το παιχνίδι στο πέμπτο σετ. Αυτή ήταν η δεύτερη σερή νίκη της Αργυρούπολης στο tie break. Είχε προηγηθεί αυτή επί του Ρεθύμνου. Ενώ εσείς βλέπετε την επίσημη παρουσία των δύο ομάδων σε πλήρη παράταξη, στα αριστερά η Αργυρούπολη, στα δεξιά η Αμπελόκηπη. Μετά την ήταν από τον Ηρακλή Κηφισιάς, λοιπόν, στο Ζιρίνιο. Δύο σερή νίκες στο tie break για την ομάδα του Νίκου Κωστακόπουλου. Με αυτές έχει επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Όπως είπαμε, έχει ήδη εξασφαλίσει θέση στην τετράδα και συμμετοχή στα play-off ανόδου. Φαντάζει δύσκολο να τερματίσει ψηλότερα, να διεκδικήσει δηλαδή την τρίτη θέση, καθώς βρίσκεται στο μείον 5 από τον Ιωνικό, με 3 παιχνίδια να απομένουν, αυτό και άλλα 2. Όμως θέλει να κλείσει όσο καλύτερα γίνεται την κανονική διάρκεια και να επικεντρωθεί η ομάδα στη συνέχεια στα play-off. Από την άλλη, Αμπελόκηπη επιβρίσκονται στην 9η θέση με 15 βαθμούς, 5 νίκες, 14 ήττες, 23-47 τα κερδισμένα και χαμένα σετ. Προέρχονται από 3 σερί ήττες, τελευταία με 0-3 από την Πετρούπολη την περασμένη αγωνιστική. Η τελευταία νίκη των Αμπελοκήπων ήρθε τη 16η αγωνιστική με 3-0 κόντρα στον Αστέρα Αγίου Δημητρίου. Οι Αμπελόκηποι, οι οποίοι δεν μπορούν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω από την ένατη θέση στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή, δεν κινδυνεύουν πάντως με υποβασμό. Ουσιαστικά, αφού από την Pre-League, όπως φαίνεται, θα υποβαστεί το πολύ μια ομάδα που ανήκει στην Αλφα Ζώνη. Μόνο τα Βρυλίσια έχουν πιθανότητες να υποβαστούν από την από πάνω κατηγορία όσον αφορά την Αλφα Ζώνη. Έτσι, στη χειρότερη από την Α2 επιβάζονται η 11η και η 12η ομάδα της Α2. Αυτή τη στιγμή σε αυτές τις θέσεις βρίσκονται ο Απόλλων Πατρών και η Άρτεμις Κορυδαλλού. Η Αμπελόκηπη είναι αρκετά μακριά από τις δύο τελευταίες θέσεις. Λοιπόν, όλα σχεδόν έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Να πούμε πως διαιτητές αναμέτρησης θα είναι η κυρία Κυριαλάνη ως πρώτη με τον κύριο Τουμπανάκη ως δεύτερο. Η Αργυρούπολη, η οποία ξεκινάει με την Αγγελοπούλου στο σχήμα, Διαγώνια, την Περδικάκη και την Κάβουρα στα άκρα, την Ευελίνα Αποστόλου στην Πάσα, την Μποκή και την Βελούδου κεντρικές και Λίμπερο την αρχηγό, την Μαθιουδάκη. Η Άντια Τσιγαρίδα είναι στο αρχικό σχήμα για τους Αμπελόκηπους, η Πασαδόρος, η Κατρί επίσης, η οποία θα έχει και το πρώτο σερβίς από ό,τι φαίνεται στο παιχνίδι. Λίμπερο είναι η Παπαδοπούλου. Στο σχήμα επίσης η Παπαδάκη, η Καφιά, η Περκέτσι, ενώ το παιχνίδι τώρα ξεκινάει και ξεκινάει με άσο από την Κατρί για τους Αμπελόκηπους. Δεν τα κατάφερε στην πρώτη μπάλα η Μαθιουδάκη. Πολύ δυναμικό ξεκίνημα από την ομάδα του Νίκου Λιγνού, 0-1 με τον άσο της Κατρί. Τώρα σημάδεψε την Περδικάκη, η υποδοχή βγήκε, Βελούδου πέρασε όπως στην άλλη πλευρά. Στην κόντρα μπάλα η Αμπελόκηπη, εύκολα ελέγχει εκεί η Αγγελοπούλου. Η Αποστόλου έπαιξε με την Κάβουρα, επιτέθηκε στη μικρή διαγώνιο, αλλά βγήκε αυτή η άμυνα με ένα μεγάλο ράλι τώρα σε αυτή την δεύτερη φάση του παιχνιδιού. Κάβουρα με την μπάλα να σπάει στο μπλοκ, Τσιγαρίδα για να παίξει με την Παπαδάκη. Θα καταφέρουν να σώσουν οι παίκτες της Αργυρούπολης αυτή τη φάση? Όχι. Η Βελούδου προσπάθησε να περάσει την μπάλα στην άλλη πλευρά, αλλά την πέρασε εκτός ορίων. Και έτσι έχουμε το 0-2, ένα μεγάλο ράλι που βγάζει τους Αμπελόκηπους ως νικήτρια ομάδα. Κατρί έχει καλά χτυπήματα και εδώ παραλίγο να πάρει και δεύτερο άσο, όπως βλέπετε, και πάλι δυσκόλεψε την Μαθιουδάκη στην υποδοχή. Η Περκέτσι δεν θα τα καταφέρει στον πρώτο χρόνο που έπαιξε σε συνεργασία με την Τσιγαρίδα. Και έτσι έρχεται ο πρώτος πόντος για τις γηπεδούχες, ο πρώτος πόντος για την Αργυρούπολη. 1-2 και στο πρώτο σερβίς για την Αργυρούπολη στο παιχνίδι θα πάει η Αφροδίτη Κάβουρα, η οποία παίρνει και κάποιες νεότερες οδηγίες από τον προπονητή της, πρώην παίκτρια της Πετρούπολης. Η Κάβουρα που έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Αργυρούπολη στη φετινή της πορεία στην Α2, πιέζει την Κατρί. Η υποδοχή θα βγει πάντως. Πέρασμα στην άλλη πλευρά, η Αποστόλου ήταν εκεί. Σήκωσε η Μαθιουδάκη για την Αγγελοπούλου στη μεγάλη διαγώνιο. Βγήκε η άμυνα για τους Αμπελόκηπους. Με δύναμη η Παπαδάκη.
άμυνα και για την Αργυρούπολη. Ένα ακόμη μεγάλο ράλι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Διαδοχικές άμυνες τώρα. Αποστόλου μετά την άμυνα της Μαθιουδάκη και είναι πόντος από την Περδικάκη. Πολύ ωραίος. Ένα χτύπημα βαθιά στην πίσω ζώνη, σε ένα σημείο που δεν μπορούσαν να αντιδράσουν οι φιλοξενούμενες. 2-2. Η απάντηση άμεση από την Αργυρούπολη στο 0-2 των Αμπελοκήπων. Σερβίς τώρα ξανά για την γηπεδούχο ομάδα. Υποδοχή βγήκε από την Κατρή. Επίθεση από την πίσω ζώνη. Από την Κατρή. Δεν υπάρχει συνέχεια για την Αργυρούπολη. 2-3. Ανακτά το προβάδισμα η ομάδα των Αμπελοκήπων. Αυτή που πάει στο σερβίς είναι η Τζέσκα Περκέτσι. Μια από τις δύο κεντρικές της ομάδας. Η άλλη είναι η Αγγελοπούλου. Η Αποστόλου με Περδικάκη παίζει. Θα σώσουν τη φάση προς το παρόν οι παίχτριες των Αμπελοκήπων. Αποστόλου παίρνει θέση για την πάσα για να παίξει με την Αγγελοπούλου. Η μπάλα θα περάσει στην άλλη πλευρά και βάζει τον μπλοκ η καφιά στην προσπάθεια της Αγγελοπούλου. 2-4. Δεν τα κατάφερε εδώ η διαγώνιος της Αργυρούπολης. Ξανά παίρνει προβάδισμα η ομάδα του Νίκου Λιγνού με δύο πόντους. Όλα αυτά στο ξεκίνημα αυτού του παιχνιδιού. Έτοιμη η Περκέτσι να σερβίρει ξανά. Πρώην παίκτρια της Γλυφάδας. Πέρσι αγωνίστηκε στη Β' Εθνική Εσπέδα με τη Γλυφάδα. Φέτος στην Α2 με τους Αμπελόκηπους. Ωραίο πέρασμα με πλασέ της Περδικάκη. Αλλά υπήρξε απάντηση στην άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει απάντηση από την Αργυρούπολη όμως. Στο πέρασμα με πλασέ της Καφιά. Και 2-5 η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής αυτά τα λίγα λεπτά που έχουμε παίξει στο παιχνίδι είναι για τους Αμπελόκηπους. Το συν 3. Σιβελούδου για την Αγγελοπούλου. Την περιμένει για την άμυνα η Τσιγαρίδα. Γυρούπολη 4-7. Συνεχίζει να μην πατάει καλά στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα του Νίκου Κωστακόπουλου σε αυτό το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Προσπαθεί να βρει τον τρόπο να απαντήσει, να ανακάμψει. Είναι σταθερά μπροστά η ομάδα των Αμπελοκήπων. Ακόμη έχουμε πάρα πολύ δρόμο στο παιχνίδι. Και πάλι πάνω στην κάβουρα η Παπαδάκη. Επίθεση της Αγγελοπούλου στην ευθεία. Έβγαλε άμυνα το λίμπερο των Αμπελοκήπων Παπαδοπούλου. Δεν μπορεί να δώσει συνέχεια στην μπροστινή ζώνη η Περδικάκη. 8-4 για τους Αμπελόκηπους και double score για την ομάδα του Νίκου Λιγνού που έχει κάνει ένα δυναμικό ξεκίνημα στο παιχνίδι. Εδώ οι γηπεδούχες θα πάρουν τον πόντο με τον block out αυτό. Τον πέμπτο τους στο πρώτο σετ. Οι Αμπελόκηποι μπορεί να είναι χαμηλά στην βαθμολογία, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις έχουν δυσκολέψει τις καλύτερες θεωρητικά ομάδες. Έχουν πάρει νίκη και από τον Αστέρα Αγίου Δημητρίου και από, από τον Ηρακλή Κηφισιάς. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Δεν έχουμε άσο για την Αργυρούπολη, τον πρώτο και για την Αργυρούπολη στο παιχνίδι. Είδαμε στο ξεκίνημα έναν άσο από την Κατρή για τους Αμπελόκηπους. Τώρα βλέπουμε άσο για την Αργυρούπολη με την Ειρήνη Αγγελοπούλου. ...6-8 είναι το σκορ. Η υποδοχή βγήκε έστω και δύσκολα τώρα στο νέο σερβίς της Αγγελοπούλου. Αποστόλου για την Περδικάκη. Η μπάλα έχει σκάσει έξω νομίζω, ναι. Ζητάει επαφή νομίζω η Μαθιουδάκη. Από την κυρία Γκριγιαλάνη, δεν θα την πάρει. 6-9. Δεν σε έδειξαν out την επίθεση της Περδικάκη. Η Καφκιά θέλει να πιέσει την κάβουρα που έκανε το λάθος στην υποδοχή. Απλό πέρασμα στην άλλη πλευρά και ευκαιρία στην κόντρα μπάλα για τους Αμπελόκηπους. Πρώτος χρόνος Αγγελοπούλου. Η κεντρική του Αμπελόκηπων δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Τσιγαρίδα για την Κατρή που παίρνει τον block out. 6-10. Σταθερά το προβάδισμα το έχουν οι παίχτριες του Νίκου Λιγνού. Τώρα είναι μπροστά με 4, όπως και νωρίτερα, στο 8-4. Καφιά σε νέο σερβίς, πάλι επάνω στην κάβουρα.
Δεν ήταν καλύτερη να την υποδοχή ξανά. Αγγελοπούλου όμως εδώ παίρνει τον πόντο με ένα πολύ ωραίο χτύπημα. Ήξερε πολύ καλά πώς να τελειώσει αυτή την μπάλα. Η διαγώνιος του Αουνά και αυτή πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα. Από τις πιο παλιές, η Αγγελοπούλου, η Βελούδου, η Μαθιουδάκη. Παίχτριες που αποτελούν πολύ σημαντικά κεφάλαια για τον Αουνά. Στο στιβής τώρα είναι η Περδικάκη με τη διαφορά στους τρεις. Θα χαλάσει την υποδοχή της απέναντι πλευράς, όπως θα περάσει η Κατρί. Για να δούμε τώρα, ωραία, περνάει έξυπνα η Αποστόλου, αλλά κατάλαβαν εκεί οι φιλοξενούμενες. Ελέγχει τώρα η Μαθιουδάκη που θα υψώσει για την Αγγελοπούλου. Γύρισε ωραία την μπάλα η Τσιγαρίδα και πήρε τον 11ο πόντο για τους Αμπελόκηπους. 7-11. Οι Αμπελόκηποι παίρνουν πόντο από την Πασαδόρο τους, την Άντια Τσιγαρίδα που έχει αρκετές παραστάσεις και από το πιο ψηλό επίπεδο. Και σερβίρουν με την κεντρική τους, την Αθανασία Αγγελοπούλου. Υπάρχει Αγγελοπούλου και στους Αμπελόκηπους και στην Αργυρούπολη. Εδώ η Καφιά βγάζει άμυνα στην επίθεση της Κάβουρα. Έχει οπλίσει η Κατρί στην ευθεία. Ήταν εκεί η Αγγελοπούλου όμως για την άμυνα. Θα περάσει απλά την μπάλα. Δεν μπορούσε να γίνουν απειλητικές εδώ οι γηπεδούχες. Αλλά στην εξέλιξη της φάσης επάνω στο φιλέ έχει εύκολη αποστολή η Μποκή. Η οποία είναι και αυτή που θα πάει στο σερβίς. Προεπέκτρια του Ζάον. Πέρσι πανηγύρισε με την ομάδα της Κηφισιάς την άνοδο στην Α1 στην Volley League. Φέτος συνεχίζει στην Αργυρούπολη, στην Α2. Εύκολα έβγαλε την υποδοχή η Κατρί. Η μπάλα ξανά στο τερέτνα των Αμπελοκήπων. Η Τσιγαρίδα που θα παίξει με την Κατρί. Ακραία το φιλοξενούμενο δεν μπορούσε να τελειώσει αυτή τη φάση. Η μπάλα έσπασε στον μπλοκ. Έρχεται η Αγγελοπούλου από την πίσω ζώνη. Δεν υπάρχει συνέχεια για τους Αμπελόκηπους. Η μπάλα καταλήγει έξω μετά την ορθάθα για άμυνα. Το σκορ γίνεται 9-11. Προσπαθεί να πλησιάσει κι άλλο η Αργυρούπολη. Η Μποκή συνεχίζει στο σερβίς. Χαλάει την υποδοχή της Κατρί και παίρνει άσο. 10-11 στον πόντο το παιχνίδι. Με τον δεύτερο άσο για τον Αωνά. Μετά από εκείνον της Αγγελοπούλου, ένας ακόμη από την Νόρα Μποκή. Πολύ σημαντική προσθήκη στο κέντρο για την Αργυρούπολη το καλοκαίρι που μας πέρασε. Πήρε τον Άσο προηγουμένως, σερβίρει ξανά, αλλά αυτή τη φορά θα στείλει την μπάλα στο φιλέ. 10-12 και διατηρούν προβάδισμα οι Αμπελόκηποι. Η Αργυρούπολη, σε ό,τι έχουμε παίξει μέχρι στιγμής αυτό το πρώτο σετ, δεν έχει καταφέρει να περάσει μπροστά στο σκορ ακόμη. Η Τσιγαρίδα θα σερβίρει επάνω στην Περδικάκη, πήρε την υποδοχή. Πολύ δυνατό καρφί από την Κάβουρα, δεν είναι δυνατό να υπάρξει συνέχεια για τους Αμπελόκηπους. 11-12. Από την πολύ δυνατή επίθεση της Κάβουρα. Και τώρα η Αποστόλου, η Πασαδόρος του Αουνά. Έχει το σερβίς. Την Παπαδοπούλου σημάδεψε τη Λίμπερο. Προσπαθούν εδώ να περάσουν. Η φάση συνεχίζεται για την Αργυρούπολη με την Κάβουρα. Ένα ακόμη δυνατό καρφί, αλλά αυτή τη φορά άστοχο. Ούτε τώρα θα μπορέσει να σοφαρίσει ο Αουνά. 11-13. Απογοητευμένος και ο Νίκος Κωστακόπουλος για την τελική έκβαση αυτής της φάσης. Η Κατρί που έχει πάρει έναν άσο μέχρι στιγμής έχει επιστρέψει στο σερβίς. Η υποδοχή βγήκε πάντως από την Περδικάκη. Αγγελοπούλου θα σπάσει μπάλα στο μπλοκ. Τσιγαρίδα για την Παπαδάκη. Σπάει μπάλα στο μπλοκ της Αργυρούπολης. Η κόντρα μπάλα για τον Αωνά με την Κάβουρα. Βγήκε η άμυνα και πέρασαν στην άλλη πλευρά τα κορίτσια των Αμπελοκήπων. Έχει και άλλη ευκαιρία η Αργυρούπολη. Έχουμε δει πολλά ράλι, μεγάλα, και εδώ πάντως η Κάβουρα στη διαγώνιο θα νικήσει την Τσιγαρίδα. Μια ακόμη πολύ ωραία εκτέλεση, ένα ακόμη πολύ ωραίο τελείωμα από την Κάβουρα. Η οποία πάει και στο σερβίς. Επάνω στην Παπαδοπούλου, την επίθεση θα την πάρει Καφιά που θα στείλει την μπάλα έξω. 13-13 και να που έχουμε ισορροπία στο πρώτο σετ. Η Αργυρούπολη κατάφερε να εξανεμίσει τις διαφορές που πήρε προηγουμένως η ομάδα των Αμπελοκήπων.
Καβούρα σε νέο σερβίς επάνω στην Κατρί. Η υποδοχή χάλασε. Η Κατρί θα επιτεθεί. Ήταν εκεί η Καβούρα στην πίσω ζώνη. Αγγελοπούλου στη μεγάλη διαγώνη ότι περιμένει για την άμυνα Τσιγαρίδα. Όπως έγινε και νωρίτερα. Αποστόλου παίρνει θέση για την μπάσα. Θα παίξει πρωτοχρόνο με τη Βελούδου. 14-13 μπροστά ο Αωνά. Επιτυχημένος πρώτος χρόνος. Χριστιάνα Βελούδου τελειώνει τη φάση από το κέντρο για να πάρει προβάδισμα η ομάδα του Νίκου Κωστακόπουλου. Η Αργυρούπολη που κυνηγάει την τρίτη τη συνεχόμενη νίκη σε αυτό το παιχνίδι, όπως είπαμε και νωρίτερα στην μετάδοσή μας. Καλό σερβίς και πάλι από την Κάβουρα. Σταθερή υποδοχή από την Παπαδοπούλου. Δεν πέρασε καφιά. Τσιγαρίδα επιμένουν με την καφιά οι φιλοξενούμενες και δικαιώνονται γιατί με ένα πλασέ θα νικήσει την Κάβουρα που δεν πρόλαβε να φτάσει πάνω στην μπάλα όπως θα ήθελε. 14-14. Οι αμπελόκηποι στέκονται ανταγωνιστικά απέναντι στον Αωνά σε αυτό το πρώτο σετ για την ώρα. Όχι απλά στέκονται ανταγωνιστικά. Κάνει και το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του. Περκέτσι. Επάνω στη Μαθιουδάκη. Με μαντσέτα μεταβίβαση Αποστόλου για την Περδικάκη. Η άμυνα βγήκε. Παπαδάκη δεν περνάει από τον μπλοκ. Τσιγαρίδα οργανώνει παιχνίδι τώρα για την καφιά. Με πλασέ εύκολα εκεί η Αποστόλου. Σε μια φάση όπου βγήκε πασαδόρος η Βελούδου για την Αγγελοπούλου. Δεν μπορούσε να τελειώσει αυτή τη φάση. Και δεν θα τα καταφέρει εδώ η Καρυφαλιά Παπαδάκη. Είναι το 15-14 μετά από ένα ακόμη μεγάλο ράλι. Από τα πολλά που έχουμε δει σε αυτό το πρώτο σετ ήδη. Μπροστά και πάλι Αργυρούπολη. Βελούδου στο σερβίς. Πάνω στην Κατρί, η υποδοχή βγήκε. Έφτασε η μπάλα στην Πασαδόρο την Τσιγαρίδα που συνεργάστηκε με την Αγγελοπούλου. Η κεντρικός την Αμπελοκήπο θα περάσει την μπάλα για το 15 όλα. Μία ακόμη σοπαλία. Δεν τα κατάφεραν εδώ οι γηπεδούχες. Στον πρώτο χρόνο που έπαιξαν οι παίκτριες του Νίκου Λιγνού. Παπαδάκη στο σερβίς τώρα. Δυσκολεύει την Καβουρά η μπάλα στο τερέν των Αμπελοκήπων. Καφιά ήταν εκεί το μπλοκ. Τσιγαρίδα για την καφιά και πάλι. Στην πίσω ζώνη είναι η Κάβουρα εκεί που θα αντιδράσει. Εδώ ο πόντος είναι για τους αμπελόκηπους. Καθώς η μπάλα έχει βρει στην αντένα. Και ενώ πήρε αυτή την επιθετική προσπάθεια η Περδικάκη. Το λάθος που θα γίνει λοιπόν για τις γηπεδούχες. Και 15-16 εναλλαγή στο προβάδισμα μπροστά οι αμπελόκηποι. Μαθιουδάκη. Στην υποδοχή, πρώτος χρόνος, όσο και αν έτρεξε η Παπαδάκη δεν μπορεί να προλάβει. Η Αργυρούπολη θα ισοφαρίσει, 16 όλα. Και η Αγγελοπούλου θα πάει στο σερβίς. Αυτή και η Μποκή έχουν πάρει άσους σε αυτό το πρώτο σετ για τον Αωνά. Για να δούμε τη νέα της προσπάθεια τώρα. Επάνω στον Παπαδοπούλου, πολύ καλή υποδοχή. Επέτρεψε στην Τσιγαρίδα να παίξει πρώτο χρόνο την Αγγελοπούλου, αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει την μπάλα αυτή. Απλά πέρασε με δάχτυλα η Καβουρά και άλλος πρώτος χρόνος. Δεν μπορεί τώρα η Αθανασία Αγγελοπούλου. Το προβάδισμα εναλλάζεται συνεχώς. Η Αγγελοπούλου έτοιμη για ένα ακόμη σερβίς. Για να δούμε ποια ομάδα θα κάνει το 1-0. Σε ένα κλειστό πρώτο σετ παίρνει κι άλλο Νάσο η Αγγελοπούλου του μεταξύ για το 18-16. Σε μια φάση που ενδέχεται να αποδειχθεί κομβική. Γιατί σε αυτό το σημείο του πρώτου σετ η Αργυρούπολη παίρνει ένα προβάδισμα 2 ποντών. Το ξέρει πολύ καλά ο Νίκος Λιγνός, ο οποίος καλεί time out, το οποίο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ναι, είναι το πρώτο που έχουμε δει στο παιχνίδι. Στο μεγαλύτερο μέρος λοιπόν του πρώτου σετ ήταν μπροστά η ομάδα των Αμπελοκήπων. Από εκεί και πέρα η Αργυρούπολη ισορρόπησε την κατάσταση. Ήταν με αρκετές σοπαλίες. Πλέον είναι μπροστά ο Αωνά με σκορ 18-16. Στον πρώτο γύρο η Αργυρούπολη νίκησε στην έδρα των Αμπελοκήπων με 3-0. Πήρε το πρώτο σετ με 20-25. Το δεύτερο σετ κρίθηκε στην παράταση με 24-26. Αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού, γιατί στο τρίτο είχε ένα εύκολο έργο. Η ομάδα της Αργυρούπολης νίκησε με 25-16. Λοιπόν, επιστροφή στον αγωνιστικό χώρο των παιχτριών των δύο ομάδων. Με το σκορ ξαναλέω στο 18-16 για τον Αωνά.
Ο άσος της Ειρήνης Αγγελοπούλου ήταν τελευταία φάση που είδαμε. Κάλεσε time out αμέσως ο coach των Αμπελοκήπων. Η Αγγελοπούλου, η οποία σερβίρει στην επιστροφή μας τη δράση, μπάλα στο φιλέ. Παίρνουν την αλλαγή Αμπελόκηποι 18-17. Τα πάντα ανοιχτά σε αυτό το πρώτο σετ. Για να δούμε το σερβίς της Αλεξάνδρας Καφιά τώρα. Καλό ήταν, αλλά ήταν καλή και η υποδοχή της Κάβουρα, όμως δεν τα κατάφερε στη συνεργασία με την Μποκή η Αποστόλου. Έτσι έχουμε το 18-18. Η Καφιά που σημάδεψε την Κάβουρα, η οποία έχει πάρει τις περισσότερες υποδοχές. Μάλλον προς τα εκεί σημάδεψε και πάλι, αλλά ήταν άστοχη. Για να δώσει προβάδισμα με αυτό το χαμένο σερβίς στην Αργυρούπολη ξανά, 19-18. Και ο Άννα Περδικάκη τώρα θα σερβίρει. Προερχόμενη από τις Ακαδημίες του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλείου. Η Περδικάκη πέρσι αγωνίστηκε στην Αγία Παρασκευή. Κατρία έχει οπλίσει και εκτελεί με την μπάλα να σκάει μπροστά την Περδικάκη στην πίσω ζώνη. 19-19, αποφασιστικό τελείωμα από την Δανάη Κατρί. Και πάλι στην ισοπαλία το πρώτο σετ. Βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι σε αυτό το πρώτο σετ. Πάντα παρακολουθείτε ζωντανά το παιχνίδι Αργυρούπολη Αμπελόκηποι για την 20η αγωνιστική της Α2. Κακό σερβίς τώρα από την Αγγελοπούλου. Η μπάλα στο φιλέ. Ένα ακόμη χαμένο σερβίς για τους Αμπελόκηπους. Δίνει προβάδισμα στην Αργυρούπολη. 20-19 η παίκτρια του Νίκο Κωστακόπουλου. Είναι 5 πόντους μακριά από το 1-0. Σε ένα πρώτο σετ που έχουμε δει πολλά και ενδεχομένως να δούμε ακόμη περισσότερα. Αν συνεχίσουν οι δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ. Μποκή με δάχτυλα, Καφιά, Τσιγαρίδα για να παίξει με την Κατρί. Εντυπωσιακά έβγαλε εδώ την άμυνα η Περδικάκη. Μακριά από το φιλέ ήταν η Κάβουρα. Δεν μπόρεσε να φανεί απειλητικό αυτό το καρφί. Πέρασε απλά η Μποκή. Τσιγαρίδα για να παίξει με την Κατρί. Στην ευθεία παίρνει κι άλλο πόντο η Δανάη Κατρί. 20 όλα. Μεγάλο ράλι που βγάζει νικήτρια την ομάδα των Αμπελοκήπων. Και το μεγάλο ντέρμπι στο πρώτο σετ συνεχίζεται. Και το time out τώρα το καλεί ο Νίκος Κωστακόπουλος, ο οποίος έχει αρκετά παράπονα από τις παίχτριές του, όπως μπορούμε να δούμε και να ακούσουμε. Από το 18-16 που ανάγκασε τον Νίκο Λιγνό να πάρει το πρώτο του time out προηγουμένως, έχουμε ένα επιμέρους 2-4 για τους Αμπελόκηπους. Η Αργυρούπολη που συναντήθηκε και πέρσι δύο φορές με την ομάδα των Αμπελοκήπων νίκησε και τις δύο δύσκολα στην έδρα των Αμπελοκήπων. Νίκησε στο tie break, νίκησε με 2-3. Και εδώ σε αυτό το γήπεδο επικράτησε με 3-0. Σε μια Α2 πέρσι με διαφορετικό σύστημα διεξαγωγής. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Επιστρέψαμε από το time out της Αργυρούπολης. Πέρασε με τη βοήθεια του φιλέ Τσιγαρίδα από το σερβίς Αποστόλου για να συνεργαστεί με την Αγγελοπούλου. Τσιγαρίδα βγάζει άμυνα. Έτρεξε υπερκέτσι να δώσει συνέχεια. Δεν θα τα καταφέρουν οι φιλοξενούμενες. Στη συνέχεια και με την Παπαδάκη. Με πόντο επιστρέφει η Αργυρούπολη από το time out 21-20. Αποστόλου. Σερβίρει πασαδόρος του Αωνά και παίρνει άσο. Προσπάθησε να πάρει την υποδοχή η Παπαδοπούλου. Το λίμπερο δεν έβαλε σωστά τα χέρια. Νέος άσος για την Αργυρούπολη σε αυτό το πρώτο σετ. Έχει πάρει η Αγγελοπούλου. Δύο μάλιστα. Έχει πάρει η Μποκή. Παίρνει τώρα και η Ευελίνα Αποστόλου. Και κάνει το σκορ 22-20. Έτοιμη ξανά η πρώην παίκτρια του Μίλωνα. Σερβίρει και πάλι πάνω στην Παπαδοπούλου. Καλύτερη υποδοχή αυτή τη φορά. Στα τρία μέτρα αναγκάστηκε να πάει για να βγάλει την μπάσα η Τσιγαρίδα. Δεν μπορεί η Κατρία να τελειώσει. Βελούδου περνάει όπως όπως. Στην κόντρα μπάλα τώρα η Αμπελόκηποι με πολύ δύναμη. Παπαδάκη. Η άμυνα βγήκε, αλλά η μπάλα στο τερέν των Αμπελοκήπων. Παπαδάκη θα έχει και άλλη ευκαιρία. Περνάει με πλασέ αυτή τη φορά με διαφορετικό τρόπο. Αποφάσισε να επιτεθεί. Έρχεται τώρα η Κάβουρα για να νικήσει τον μπλοκ 23-20 και στο πιο κρίσιμο σημείο η Αργυρούπολη. Καταφέρνει να τελειώνει τις φάσεις. Ο Νίκος Λιγνός, ο coach των Αμπελοκήπων, παίρνει το δεύτερο time out του τώρα με τη διαφορά στους 3. Με το σκορ στο 20 όλα, προηγουμένως είχαμε το time out για την Αργυρούπολη.
με τον Νίκο Στοικόπουλο να έχει κάποια παράπονα από τις παιχτριές του, οι οποίες μπήκαν αποφασισμένες μετά το 20 όλα και τρέχουν ένα σερί 3-0, ένα μικρό σερί 3 πόντων που τις φέρνει όμως σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση για να πάρουν αυτό το πρώτο σετ. Οι Αμπελόκηποι θα πρέπει να κάνουν μια μεγάλη ανατροπή για να καταφέρουν να επικρατήσουν, να κάνουν το 0-1. Επιστροφή από το δεύτερο time out του κύριου Λίγνου. Για να δούμε. Συνεχίζει πάντα η Αποστόλου στο σερβίς. Αφού συνεχίζεται και το σερί της Αργυρούπολης, έχει δυσκολέψει την υποδοχή των Αμπελοκήπων η Αποστόλου με τα σερβίς. Και ουσιαστικά από το σερβίς της Αποστόλου έρχεται και αυτό το νέο λάθος. Για το 24-20 και για το setball του Αονά. Η ομάδα του Νίκου Στακόπουλου έχει 4 ευκαιρίες να πάρει το set. Στην περιστροφή με την Αποστόλου στη θέση του σερβίς, η Αργυρούπολη έχει βρει τους αποφασιστικούς πόντους, όπως θα δείχνουν, για να κάνει το 1-0. Έχει πατήσει γραμμή τώρα όμως η Πασταδόρος Αργυρούπολης. Κάνει το λάθος. Τη δουλειά της την έκανε πάντως. Η διαφορά πάει ξανά στους 3. Χαμένη πρώτη ευκαιρία για την Αργυρούπολη. Έχει άλλες 3 να πάρει το set. Κατρί. Επάνω στην κάβουρα δεν είναι καλή υποδοχή. Η μεταβίβαση της Μαθιουδάκη για την Αγγελοπούλου. Χτύπημα με βάθος. Θα είναι εκεί η Κατρί. Τσιγαρίδα για την Παπαδάκη. Η μπάλα σκάει μπροστά από την Περδικάκη. Δεν θα αντιδράσει σωστά η άμυνα της Αργυρούπολης. 24-22. Οι Αμπελόκηποι έχουν ακυρώσει τις 2 από τις 4 ευκαιρίες του Αονά να πάρει το σετ. Κατρί σε νέο σερβίς. Χαλασμένη υποδοχή από τη Μαθιουδάκη τώρα. Όπως στην άλλη πλευρά η μπάλα. Τσιγαρίδα για να παίξει με την καφιά. Οι Αμπελόκηποι δεν έχουν περιθώριο για λάθος και δεν θα το κάνουν, γιατί η μπάλα βρήκε στο μπλοκ του Αονά και θα καταλήξει έξω. Και εδώ είναι το καταλληλότερο σημείο για να πάρει και το δεύτερο time out του ο Νίκος Κωστακόπουλος με το σκορ στο 24-23. Και απόλυτα λογικά, γιατί ενώ η Αργυρούπολη είχε 4 ευκαιρίες πριν από λίγα λεπτά να πάρει το σετ, πλέον της έχει απομείνει μόλις μία, αυτή που θα της παρουσιαστεί μόλις επιστρέψουμε από το time out που κάλεσε ο coach των γηπεδούχων. Είχαμε ένα σερί 3 πόντων για τους Αμπελόκηπους. Ένα σερί που ξεκίνησε από το λάθος της Αποστόλου στη θέση του σερβίς. Και συνεχίστηκε τώρα στο τέλος εδώ με το block out που πήραν οι φιλοξενούμενες. Που συνεχίζουν βέβαια να μην έχουν περιθώριο λάθος. Το σερβίς είναι η Κατρί. Στην κόψη του ξεραφιού το πρώτο σετ. Η υποδοχή βγαίνει και είναι καλή από την Περδικάκη. Αγγελοπούλου για να τελειώσει το σετ θα τα καταφέρει. Στη μικρή διαγώνιο με επίθεση στην προστινή ζώνη. 25-23. Έστω και με περιπέτεια η Αργυρούπολη θα καταφέρει να βγει νικήτρια σε αυτό το πρώτο μέρος της μάχης απέναντι στους Αμπελόκηπους. Με σκορ 25-23 λοιπόν. 1-0 στο παιχνίδι ο Αονά. Μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε για τη συνέχεια. SigmaWood. Ξύλινες κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο. Κοντά σας από το 1988. Επισκεφτείτε μας στο sigmawood.gr. SigmaWood. Ξύλινες κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο. Κοντά σας από το 1988. Επισκεφτείτε μας στο sigmawood.gr. SigmaWood. Ξύλινες κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο. Κοντά σας από το 1988. Επισκεφτείτε μας στο sigmawood.gr.
Έχουμε επιστρέψει πάντα στην ζωντανή μας μετάδοση από το κλειστό γυμναστήριο της Αργυρούπολης. Παρακολουθείτε ζωντανά από το NSTV το παιχνίδι Αργυρούπολη Αμπελόκηπη για την 20η αγωνιστική της Α2 βόλεϊ γυναικών. Βρισκόμαστε στο δεύτερο σετ, το οποίο ξεκίνησε με πόντο για τους Αμπελόκηπους και 0-1. Το πρώτο σετ έληξε υπέρ της Αργυρούπολης με σκορ 25-23. Ένα πρώτο σετ που είχαμε μια μεγάλη μάχη, ένα αμφίροπο ανταγωνιστικό παιχνίδι με τους Αμπελόκηπους να προσπαθούν μέχρι την τελευταία στιγμή να κάνουν αυτή το 0-1, να πάρουν το πρώτο σετ. Αλλά η ομάδα του Νίκου Κωστακόπουλου να είναι εκείνη που χαμογελάει στο φινάλε, κυρίως γιατί βρήκε τρεις σερί πόντους από το 20 όλα και μετά έκανε το 23-20. Τέσσερις σερί πόντους, με συγχωρείτε, έκανε το 24-20 και είχε τέσσερις ευκαιρίες να πάρει το σετ. Εδώ η Αργυρούπολη σοφάρισε. Δέχτηκε τρεις συνεχόμενους πόντους στη συνέχεια από τους Αμπελόκηπους. Πήγε το σκορ 24-23 στην επιστροφή μας από το δεύτερο time out του Νίκου Κωστακόπουλου. Η Αργυρούπολη βρήκε τον πολύτιμο πόντο που χρειαζόταν για να κάνει το 25-23 και να πάρει το πρώτο σετ. Και τώρα φυσικά θέλει να κάνει και το 2-0 στο παιχνίδι για να βάλει ακόμη πιο γερές βάσεις για την τρίτη συνεχόμενη επικράτηση της στο πρωτάθλημα. Περνάει μπροστά με 2-1. Με την επίθεση αυτή τη Περδικάκη. Να δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση των Αμπελοκήπων, που ξαναλέω στάθηκαν αρκετά ανταγωνιστικοί στο πρώτο σετ. Να δούμε αν μπορούν να συνεχίσουν στους ίδιους ρυθμούς. Οι Αμπελόκηποι, όπως είπαμε, προέρχονται από τρεις συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα. Είναι πολύ πιο χαμηλά στη βαθμολογία σε σχέση με την Αργυρούπολη. Το είδαμε και στο ξεκίνημα. Άφησαν εδώ την μπάλα οι φιλοξενούμενες και σωστά, όπως αποδείχθηκε, γιατί εκείνη κατέληξε έξω από το σερβίς του Αονά. Χαμένο σερβίς για την Αργυρούπολη. Παπαδάκη, η υποδοχή βγαίνει. Αποστόλου με τη Βελούδου θα παίξει. Και η κεντρική της Αργυρούπολης θα πάρει τον πόντο για το 3-2. Και μάλιστα πηγαίνει και στο σερβίς. Έτοιμη Χριστιανά Βελούδου. Με δάχτυλα η καφιά. Τσιγαρίδα επιστρέφει την μπάλα στην καφιά. Στη μικρή διαγώνη όταν εκεί η Περδικάκη και παίρνει θέση και για την επίθεση. Βγάζει άμυνα η Παπαδοπούλου. Έρχεται η Κατρία από την πίσω ζώνη για να νικήσει τον μπλοκ και να κάνει το 3 όλα. Βανάει η Κατρία, πολύ καλή παίχτρια. Θα τελειώσει μία ακόμη φάση για τους Αμπελόκηπους. Και έχει σερβίσει καφιά. Και θα πάρει άσο. 3-4 με άσο από την καφιά. Είδαμε σε αρκετές περιπτώσεις άσους από την Αργυρούπολη στο πρώτο σετ. Τώρα βλέπουμε τον άσο για τους Αμπελόκηπους σε αυτό το δεύτερο με την καφιά που σερβίρει εκ νέου. Παίρνει την υποδοχή Κάβουρα. Δυσκολεύεται η αποστόλη, αλλά γυρνάει με το ένα χέρι την μπάλα στην Μποκή για να παίξουν το πρώτο χρόνο και η Μποκή να τελειώσει τη φάση επιτυχημένα. 4 όλα. Γρήγορα ισοφαρίζει ο Αονά. Αγγελοπούλου θα σερβίρει. Επάνω στην Κατρί. Της επιστρέφει την μπάλα Τσιγαρίδα. Ευκαιρία για την Αργυρούπολη τώρα. Με την Περδικάκη. Την περιμένει για την άμυνα στην πίσω ζώνη η Καφιά. Δεν βάζει σωστά τα χέρια Αγγελοπούλου. Παρ' όλα αυτά η άμυνα βγαίνει. Περδικάκι με πλασέ πολύ ωραία. Για να δούμε αν θα υπάρξει συνέχεια στη φάση εδώ. Ολιγόρησε για μια στιγμή η Παπαδοπούλου. Και αυτό ήταν αρκετό. Αυτή τη στιγμή ήταν αρκετή για να μην μπορέσει να περάσει την μπάλα στην άλλη πλευρά. Δύσκολη φάση εδώ για τις φιλοξενούμενες. Δεν τα κατάφεραν στο τέλος. 5-4. Νέο σερβίς από την Αγγελοπούλου επάνω στην καφιά. Καλή υποδοχή. Κατρί από δύσκολη γωνία. Πέρασε πάντως την μπάλα. Περδικάκη. Έχουμε τέσσερις μπάλες εδώ. Δεν μπόρεσε να βρει τον μπλοκ η Περδικάκη. Έστειλε την μπάλα επάνω στο φιλέ. Και 5 όλα. Το παιχνίδι στο πρώτο σετ ήταν ισορροπημένο. Ισορροπημένο είναι και σε αυτά τα πρώτα λεπτά που έχουμε παίξει το δεύτερο.
η Αγγελοπούλου τώρα για την υποδοχή της Αργυρούπολης. Μποκή δεν μπορεί να πάρει νέο πόντο σε πρώτο χρόνο. Πέρασε από την πίσω ζώνη Καφιά. Από την πίσω ζώνη θα επιτεθεί και Αργυρούπολη με την Κάβουρα. Και θα πάρει τον πόντο η Αφροδίτη Κάβουρα. Η ακρία της Αργυρούπολης κάνει το 6-5. Επίθεση από την Pipe. Από τη θέση 6 για την ομάδα του Νίκου Κωστακόπουλου. Επιτυχημένη. Στον πόντο και πάλι μπροστά ο Αωνά. Σερβίς με την Ιωάννα Περδικάκη. Θα πάρει άσο. Στέλνει την μπάλα επάνω στην Κατρί. Προσθέτει άσο στο ενεργητικό της και η Περδικάκη στο σημερινό παιχνίδι για την Αργυρούπολη. Έχουν μέχρι στιγμής η Μποκή, η Αγγελοπούλου, η Αποστόλου. Τώρα και η ακραία των γηπεδούχων για το 7-5. Σερβίρει και πάλι επάνω στην Καφιά. Η υποδοχή είναι καλή. Ο πρώτος χρόνος θα βγει με την Περκέτσι. Βγήκε η άμυνα από την Μαθιουδάκη. Πέρασε όπως στην άλλη πλευρά. Θα έχει και άλλη ευκαιρία η ομάδα των Αμπελοκήπων με την Κατρί. Εντυπωσιακό το μπλοκ. Τρίτη ευκαιρία με την Κατρί ξανά. Άμυνα στην πίσω ζώνη από την Περδικάκη. Ένα μεγάλο ράλι. Η Αγγελοπούλου παίρνει επίθεση πίσω από τα 3 μέτρα. Η άμυνα από την Παπαδάκη. Περνάει όπως η Καφιά. Προσπάθησε να ευνηδιάσει με το πέρασμα αυτό η Τσιγαρίδα. Δεν θα τα καταφέρει. Η Κάβουρα. Ούτε αυτή θα μπορέσει όμως. Ο πόντος είναι για τους Αμπελόκηπους. 7-6. Μια πολύ ωραία φάση πάντως παρακολουθήσαμε. Μεγάλες προσπάθειες των παιχτριών και των δύο ομάδων. Μεγάλο ράλι που έβγαλε η νικήτρια την ομάδα των Αμπελοκήπων. Τσιγαρίδα, η Πασαδόρ στο φιλοξενούμενο στην μπάλα πάνω στο Μαθιουδάκη. Μποκή δεν μπορεί για την άμυνα Παπαδοπούλου. Δεν θα τα καταφέρει το λίμπερο των Αμπελοκήπων. 8-6. Και η Μποκή είναι και στο σερβίς. Κεντρική του Αωνά. Καλό χτύπημα. Έβγαλε, έπεσε και έβγαλε την υποδοχή Κατρί. Με δύναμη η Παπαδάκη. Άμυνα από την Περδικάκη. Κάβουρα στη διαγώνιο βγάζει η Παπαδοπούλου. Εντυπωσιακές οι φάσεις τώρα. Κατρί με δύναμη. Άμυνα από την Περδικάκη νέα. Κάβουρα στη μικρή διαγώνιο. Δεν θα τελειώσει ούτε αυτή τη φάση. Χτύπημα με βάθος. Περδικάκη είναι για μια ακόμη φορά εκεί στην πίσω ζώνη. Αγγελοπούλου ούτε αυτή θα τελειώσει την μπάλα. Πέρασε με πλασέ η Κατρί για να πάρει τελικά τον πόντο. Δεν υπάρχει συνέχεια για την Αργυρούπολη. Άλλη μια εντυπωσιακή φάση. Χειροκρότηκε ο κόσμος που έχει βρεθεί εδώ στο κλειστό για να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Στο σερβίς η Κατρί. Περδικάκι δεν είναι καλή υποδοχή. Επάνω στο φιλέ παίρνει το πέναλτι Περκέτσι. Είδε την ευκαιρία, δεν την άφησε να πάει χαμένη η κεντρική των Αμπελοκήπων. Από την ασταθή υποδοχή της Αργυρούπολης, εδώ η Κάβουρα βγάζει. Αποστόλου της επιστρέφει την μπάλα. Δεν θα τελειώσει όμως η φάση. Καφιά είναι εκεί, Περδικάκη για μια ακόμη φορά. Έχει βγάλει διαδοχικές άμυνες η Περδικάκη. Τώρα που είναι στην πίσω ζώνη. Βελούδο θα νικήσει το μπλοκ για το 9-8. Το μεγάλο ράλι αυτή τη φορά βγάζει νικήτρια την Αργυρούπολη. Και η Αποστόλου πάει στο σερβίς. Στο φινάλε του πρώτου σετ, όταν πήγε στο σερβίς η Ευελίνα Αποστόλου, δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην υποδοχή των Αμπελοκήπων. Πήρε και έναν άσο και συνέβαλε τα μέγιστα στο να πάει η Αργυρούπολη από το 20 όλα στο 24-20 και να έχει 4 setball. Σερβίρει ξανά η Πασαδόρος της ομάδας επάνω στην Παπαδοπούλου. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή υποδοχή. Καφιά, το μπλοκ είναι εκεί με την Αγγελοπούλου. 18. Έχουν επιστρατευτεί και οι κόρνες τώρα εδώ από το κοινό της Αργυρούπολης. Έχει δημιουργηθεί και εξέδρα στο κλειστό για να εμψυχώσουν τις παίκτρες του Νίκου Κωστακόπουλου σε αυτή την νέα τους προσπάθεια. Κόντρος Αμπελόκηπους για την κανονική διάρκεια του προαθλήματος.
Καφιά από δύσκολη γωνία, πέρασε με δάχτυλα, δεν μπορούσε να γίνει απειλητική. Αγγελοπούλου με την μπάλα να σπάει. Τσιγαρίδα πήρε θέση για την πάσα και έπαιξε με την Παπαδάκη, η οποία θα στέλνει την μπάλα έξω. 11-8, νέος πόντος για την Αργυρούπολη που έχει το momentum τώρα σε αυτό το σημείο του δεύτερου σετ. Σημαντικό σετ αυτό για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Διαφορετικό να γίνει το 1-1, διαφορετικό να πάρει και δεύτερο σετ η Αργυρούπολη και να τονώσει ακόμη περισσότερη ψυχολογία. Έτσι εδώ η Αποστόλου θα κάνει το λάθος. 11-9. Και η Τζέσικα Περκέτση στο σερβίς για τους αμπελόκηπους. Δεν θα πάρει άσο, η μπάλα είναι έξω. Έπαιξε με τις γραμμές εδώ η Περκέτση. Τελικά έστειλε την μπάλα εκτός πλάγιας γραμμής. Για το 12-9 και για να επιστρέψει ο Αωνάς σε διαφορά 3 πόντων. Πήρε την υποδοχή. Κατρί δεν είναι καλή από το σερβίς της Κάβουρα. Βελούδου επάνω στο φιλέ. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να κάνει το 13-9 και να πάει στο συν 4 την Αργυρούπολη. Ένα επιμέρους σκορ τώρα για τον Αωνά που τον έχει φέρει σε πλεονεκτική θέση, σε θέση οδηγού σε αυτό το δεύτερο σετ. Κατρί από τη δική της κακή υποδοχή ήρθε ο προηγούμενος πόντος για την Βελούδου. Εδώ δεν πέρασαν από τον μπλοκ οι φιλοξενούμενες. Παπαδάκη στη μεγάλη διαγώνιο Αποστόλου. Σε σωστή αντίδραση. Βελούδο απλά πέρασε όμως στην άλλη πλευρά. Τσιγαρίδα για να παίξει πρώτο χρόνο με την Αγγελοπούλου. Πέρασε με τη γροθιά όπως η Βελούδου. Νέο μεγάλο ράλι. Παπαδάκη έπεσε. Η Κάβουρα πρόλαβε να σώσει. Υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι και πήρε και πόντο υπερδικάκι. Φοβερή φάση για το 14-9. Έχουν και ψυχολογία τώρα οι παίκτρες του Νίκου Κωστακόπουλου. Μια φάση που έδειχνε χαμένη. Είδατε πώς έσωσε τελευταία στιγμή η Κάβουρα που έγινε ένα με τον αγωνιστικό χώρο για να δώσει συνέχεια στη φάση και στη συνέχεια η Ιωάννα Περδικάκη πήρε ένα ακόμη πόντο για το 14-9 και το συν 5 για την Αργυρούπολη που έχει φυσικά το momentum ξαναλέμε και είναι σε πολύ καλό δρόμο για να κάνει και το 2-0 σε αυτό το παιχνίδι, να πάρει και το δεύτερο σετ. Η Αργυρούπολη που ξεκίνησε με ένα 3-3 στο φετινό πρωτάθλημα, η πρώτη ήττα ήρθε από το Μίλωνα την τέταρτη αγωνιστική εδώ σε αυτό το γήπεδο με 1-3. Έχασε και την έκτη αγωνιστική με 1-3 από τον Ηρακλή Κηφισιάς, ξανά εντός έδρας. Όμως στη συνέχεια ακολούθησαν 8 σερί νίκες που ουσιαστικά εδραίωσαν την Αργυρούπολη στην πρώτη τετράδα και τη βοήθησαν να πετύχει το στόχο που ήταν η συμμετοχή στα play-off ανόδου. 8 σερί νίκες πριν χάσει από το Μίλωνα, εκεί σταμάτησε το σερί, το μεγάλο σερί, τον Νικηφόρο. Στη Νέα Σμύρνη έχασε δεύτερη φορά από το Μίλωνα με 3-1. Ενώ την 17η αγωνιστική, ο Αωνά έχασε και στο Ζιρίνιο από τον Ηρακλή Κηφισιάς με 3-1. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι με χαμένο σερβίς και 14-10 το σκορ. Μετά την ήττα από τον Ηρακλή Κηφισιάς ήρθαν οι δύο συνεχόμενες νίκες που σας αναφέραμε προηγουμένως στο tie break. Κόντρα σε Ρέθυμνο και Αστέρα. Εμπελόκηποι θα πάρουν κι άλλο πόντο. Καθώς δεν τα κατάφεραν μετά το σερβίς της Παπαδάκη οι γηπεδούχες. Σερβίρει και πάλι. Χαλά υποδοχή από την Μαθιουδάκη. Πρόλαβε και πέρασε όπως η Αγγελοπούλου. Για να δούμε αυτή την επίθεση που χτίζουν οι φιλοξενούμενες με την καφιά. Δεν μπορεί για την άμυνα η Κάβουρα. ...14-12 έχει γίνει το σκορ, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Δεν λειτουργεί ο φωτεινός πίνακας αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό συγχωρέστε μας αν κάνουμε κάποιο λάθος στο σκορ. Όχι, πράγματι 14-12 τώρα που το βλέπουμε από τη γραμματεία είναι το σκορ. Γιατί ήταν ο τρίτος συνεχόμενος πόντος μετά την επιστροφή από το time-out από τους αμπελόκηπους και θα γίνει αλλαγή με την Ελένη Καρακώστα να μπαίνει στη θέση της Κάβουρα. Τώρα αλλαγή για την Αργυρούπολη, θέλοντας να βελτιώσει κάποια πράγματα στην υποδοχή ο Νίκος Κωστακόπουλος. Και άλλος πόντος για τους αμπελόκηπους, έχουμε πιαστό για την Αργυρούπολη. Ένα νεκρό διάστημα τώρα για την γηπεδούχο ομάδα. Και το συν 5 για τον Αωνά έχει γίνει μόλις συν 1. Έχει επιστρέψει για τα καλά η ομάδα των αμπελοκήπων.
με το time out του Νίκου Λιγούνου να πιάνει τόπο. Τα σερβίστες Παπαδάκη έχουν δυσκολέψει. Εδώ βγαίνει υποδοχή από τη Μαθιουδάκη. Και θα πάρει το block out η Περδικάκη για το 15-13. Σημαντικός πόντος για την Αργυρούπολη. Που παραμένει μπροστά στο σκορ. Παρότι δέχθηκε ένα σερί πόντων από τους αμπελόκηπους μετά το time out των φιλοξενούμενων. Στο σερβίσι Βελούδου. Και παίρνει άσο η Χριστιάνα Βελούδου. Δεν είχε πάρει άσο μέχρι στιγμής το παιχνίδι. Προσθέτει και αυτή το όνομά της στους άσους. Δεν είχε πάρει άσο, αν δεν μου είχε διαφύγει κάτι. Νομίζω πως όχι. Είπαμε, είχε άσο η Αποστόλου, είχε η Μποκή, είχε η Αγγελοπούλου, είχε η Περδικάκη. Τώρα και η Χριστιάνα Βελούδου για το 16-13 στο παιχνίδι μας στο δεύτερο σετ. Σερβίρει και πάλι η κεντρική της Αργυρούπολης. Δεύτερος συνεχόμενος άσος. 17-13. Είπαμε και στο ξεκίνημα του παιχνιδιού πως η Βελούδου είναι μια παίχτρια που μπορεί να δυσκολέψει την απέναντι υποδοχή. Εδώ ήρθε η σειρά της να πάρει δύο συνεχόμενους άσους. Και να φέρει ξανά σε πολύπλοκη θέση την Αργυρούπολη. Προβληματισμός τώρα ξανά στην πλευρά των αμπελοκήπων. Βελούδου δεν παίρνει τρίτο σερί άσο. Είναι καλή υποδοχή τώρα από τον Παπαδάκη. Θα νικήσει τον μπλοκ και καφιά για το 17-14. Και πάει και στο σερβίς η ακραία των αμπελοκήπων επάνω στην Καρακώστα που εδώ και λίγη ώρα έχει πάρει τη θέση της Καβουρά στο σχήμα. Περδικάκη δεν μπορεί να τελειώσει αυτή τη φάση. Με μανσέτα έσωσε και έκανε τη μεταβίβαση η Τσιγαρίδα για την Κατρί που δεν πήρε πόντο. Αντίθετα τον παίρνει η Αγγελοπούλου για το 18-14. Ξανά στο συν-4 η Αργυρούπολη. Το δεύτερο σετ διαφέρει από το πρώτο. Στο πρώτο είχαμε σε ένα μεγάλο μέρος του τους αμπελόκηπους να είναι μπροστά. Μετά είχαμε αρκετές ισοπαλίες μέχρι να κάνει την ρελάντς προς το τέλος η Αργυρούπολη και να πάρει τελικά το πρώτο σετ. Εδώ έχουμε την Αργυρούπολη συνεχώς μπροστά και τους αμπελόκηπους να κυνηγούν το σκορ. Μποκή, ωραίο χτύπημα και στη συνεργασία της με την Αποστόλου, αλλά βγήκε η άμυνα. Αποστόλου τώρα οργανώνει παιχνίδι και παίζει αυτή τη φορά με την Περδικάκη. Έσπασε η μπάλα και βγάζει άμυνα η Παπαδοπούλου στην διαγώνιο. Κατρί με πλασέ. Η φάση συνεχίζεται από την πάιπ, το πέρασμα με πλασέ της Καρακώστα. Νέο μεγάλο ράλι. Κατρί. Ο πόντος είναι για την Αργυρούπολη, είναι 4 μπάλες, δεν βρήκε μπλοκ η Κατρί. Ένας ακόμη πόντος για τις Κυπεδούχες, 19-14, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά για τους αμπελόκηπους αυτό το δεύτερο σετ. Αντίθετα κυλούν εξαιρετικά για την Αργυρούπολη, ο κύριος Λιγνός παίρνει time out. Ο Νίκος Λιγνός, ο οποίος έχει μια πορεία πάνω από 15 χρόνια στην ομάδα, με σημαντική δουλειά φυσικά και στα αναπτυξιακά τμήματα. Είναι μεγάλο κεφάλαιο για το Σύλλογο των Αμπελοκήπων. Αμπελοκήποι που ξεκίνησαν τη σεζόν με την Κατερίνα Οικονόμου προπονήτρια. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία είχε και η Αργυρούπολη, με την Δήμητρα Λυκογιάννη να αποχωρεί και τον Νίκο Κουστακόπουλο να παίρνει τη θέση της. Νίκος Κουστακόπουλος, ο οποίος οδήγησε την Αργυρούπολη σε αυτό το μεγάλο σερί στα μισά της σεζόν. Την έχει βγάλει και στην πρώτη τετράδα, στα play-off. Και από εκεί πέρα η Αργυρούπολη θα κυνηγήσει ό,τι καλύτερο στο φινάλε αυτής της χρονιάς, όπως είπαμε. Έχουμε επιστρέψει στο παιχνίδι με διαφορά στους 5. Μεταβίβαση της Παπαδοπούλου για την Κατρί. Μέσα η μπάλα, δεν μπορεί η Καρακώστα. 19-15 με πόντο επιστρέφουν οι αμπελόκηποι από το σερβίς, από το time out, με συγχωρείτε, του προπονητή τους. Θα γίνει αλλαγή για την φιλοξενούμενη ομάδα. Η Αγγελοπούλου θα καθίσει στον πάγκο και θα περάσει για πρώτη φορά στο παιχνίδι η Αναστασία Κουσαθανά. Ενώ αλλαγή έχουμε και για την Αργυρούπολη, αλλαγές στην Πάσα, η Χριστίνα Νίκα περνά στη θέση της Ευελίνας Αποστόλου. Αλλαγές σε κατέρωθεν τώρα για τις δύο ομάδες. Το σερβίς είναι η Κουσαθανά στην πρώτη της ενέργεια στο παιχνίδι. Σερβίρει επάνω στην Καρακώστα. Νίκα στη δικιά της πρώτη ενέργεια στο παιχνίδι. Δεν είναι καλή μεταβίβαση για την Περδικάκη. Προσπάθησε με μανσέτα να βρει την ακραία του Αωνά.
χωρίς επιτυχία. Λάθος για την Αργυρούπολη, πόντος νέος για τους αμπελόκεπους. Και έτοιμη για νέο σερβίς η Κουσαθανά. Και πάλι την Καρακώστα σημαδεύει και παίρνει άσο. 19-17, η Καρακώστα προσπάθησε να υποδεχθεί με δάχτυλα τώρα. Αλλά θα κάνει το λάθος. Και η Κουσαθανά που πριν από λίγο πέρασε το παιχνίδι για το σερβίς, παίρνει και έναν άσο και ρίχνει τη διαφορά στους δύο. Οι αμπελόκηποι που θέλουν να κάνουν τη δική τους αντεπίθεση και την κάνουν. Και πάλι πάνω στην Καρακώστα η Κουσαθανά. Υποδοχή τώρα βγήκε αλλά πήγε στην πίσω ζώνη για να κάνει μεταβίβαση η Νίκα για την Περδικάκη. Με δύναμη Κατρί δεν θα περάσει από τον μπλοκ. Κατρί και πάλι θα πάρει επίθεση. Παραλίγο να νικήσει και τον μπλοκ. Περδικάκη δεν μπορεί. Θα κάνει το λάθος. Και άλλος πόντος για τους αμπελόκηπους. Τέσσερις μπάλες για τον Ναονά. Το σερί συνεχίζεται και γι' αυτό έχουμε time out που καλεί ο Νίκος Κωστακόπουλος. 19-18. Ενώ τα πράγματα πριν από λίγο δείχναν εξαιρετικά δύσκολα για την ομάδα των αμπελοκήπων, έρχεται αυτό το σερί τώρα για τις φιλοξενούμενες. Σερί που ξεκίνησε μετά το time out που πήρε ο προπονητής τους, αναγκάζοντας τον Νίκο Κωστακόπουλο να πάρει τώρα time out για να δώσει κάποιες νεότερες οδηγίες στις παίχτριές του και να εκφράσει και τα παράπονά του. Γιατί έχουμε ένα νέο κενό διάστημα τώρα για την Αργυρούπολη σε αυτό το δεύτερο σετ. Η Αργυρούπολη που είναι συνεχώς μπροστά στο σκορ, αλλά πλέον οι ισορροπίες είναι λεπτές. Κουσαθανά είναι πάντα στο σερβίς. Τώρα επιστρέφουν και τα κορίτσια της Αργυρούπολης. Κουσαθανά που πήρε και τον άσο προηγουμένως, αφού δεν τα κατάφερε για την υποδοχή η Καρακώστα. Λοιπόν, για να δούμε κρίσιμες φάσεις αυτές για την έκβαση του δεύτερου σετ. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Κουσαθανά επάνω στην Περδικάκη τώρα. Με μανσέτα η Νίκα ύψωσε για την Περδικάκη. Μποκή επάνω στο φιλέ, παίρνει πόντο. 20-18, νέος σημαντικός πόντος για την Αργυρούπολη που δεν επιτρέπει ισοφάριση στους αμπελόκηπους. Είδε την ευκαιρία η Μποκή, δεν την άφησε να περάσει εκμετάλλευτη. Περδικάκη. Σερβίρει επάνω στην Κατρί. Με μανσέτα η τσιγαρίδα για την Κατρί. Μαθιουδάκη στην άμυνα. Παπαδοπούλου τώρα στην άμυνα. Τσιγαρίδα, νέα μεταβίβαση για την Κατρί. Η μπάλα φεύγει έξω. Δεν υπάρχει κάποια επαφή. 21-18 και είναι δεύτερος συνεχόμενος πόντος για την Αργυρούπολη μετά το time out του Κωστακόπουλου. Τέσσερις πόντους μακριά από το 2-0 στο παιχνίδι μας ο Αωνά. Που θυμίζω πήρε το πρώτο σετ με σκορ 25-23 στις λεπτομέρειες. Περδικάκη έτοιμη για νέο σερβίς. Καλό σερβίς είναι. Κατρί στην πρώτη μπάλα. Θα της επιστρέψει την μπάλα η τσιγαρίδα. Η Κατρί θα πάρει τον block out. Για τον 19ο πόντο των αμπελοκήπων στο δεύτερο σετ. Και η Άντια Τσιγαρίδα, η πασαδόρος της Αργυρούπολη, τον αμπελοκήπο, με συγχωρείτε, πάει στο σερβίς. Τσιγαρίδα, η οποία έχει αρκετές παραστάσεις. Έχει παίξει στον Ηλυσιακό, στα Βρυλίσια, στις Αμαζόνες. Είναι η δεύτερη θητεία της αυτή στους αμπελόκηπους. Την είδατε εδώ όμως να κάνει το λάθος σε ένα κρίσιμο σημείο. Μπάλα στο φιλέ και 22-19. Αργυρούπολη παίρνει το side out. Η διαφορά στους τρεις πόντους όσους θέλει ο Ανά για να πάρει το σετ. Σερβίρι Μποκή. Πέρασε με τη βοήθεια του φιλέ. Καλή υποδοχή από τον Παπαδοπούλου. Πέρασμα της Περκέτσι με το ένα χέρι Αγγελοπούλου. Μάχη πάνω στο φιλέ μεταξύ Περκέτσι και Βελούδου. Λάθος από την Παπαδάκη. 23-19. Δεν μπόρεσε να την περάσει την μπάλα η γαριφαλιά Παπαδάκη. Και η Αργυρούπολη φτάνει ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στο 2-0. Ετοιμάζεται αλλαγή για τις φιλοξενούμενες με το νούμερο 15 η Μοχάμεντ. Παίρνει τη θέση της Περκέτσι στο παιχνίδι. Στην πρώτη της εμφάνιση απόψε. Μποκή σε νέο σερβίς. Πάτησε γραμμή. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό το λάθος στο σερβίς για την Αργυρούπολη. Είχε κάνει ένα παρόμοιο λάθος και Αποστόλου στο πρώτο σετ. Εύκολος πόντος για τους αμπελόκηπους εδώ. 23-20.
Κατρί. Καλό σερβίς είναι. Δυσκολεύει την υποδοχή της Περδικάκη. Ευκαιρία όμως για την Αργυρόπολη ξανά. Με την Αγγελοπούλου που πήρε επίθεση πίσω από τα 3 μέτρα. Από την πίσω ζώνη τώρα η Κατρί. Μαθιουδάκη απάντησε. Πέρασαν οι γηπεδούχες όπως όπως. Έρχεται η Καφιά, αλλά θα βρει την μπάλα λάθος. Και θα δώσει 4 ευκαιρίες στην Αργυρόπολη να πάρει το σετ. Δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε η Καφιά. Δεν κατάφερε να την περάσει στο απέναντι τερέν. 24-20 setball για τον Αωνά. Σερβίς με την Νίκα που έδωσε τη θέση της πριν από λίγο στην, που πήρε τη θέση μάλλον της Αποστόλου πριν από λίγο. Νικάει τον μπλοκ εδώ η Παπαδάκη. Δεν μπόρεσε η Καρακώστα. 24-21 χαμένη πρώτη ευκαιρία της Αργυρόπολης. Έχει άλλες 3. Η Αργυρόπολη που είχε φτάσει στο 24-20 και στο πρώτο σετ. Η αλλαγή θα κλείσει εδώ τώρα της Κούστα Θανά με την Αγγελοπούλου για τους αμπελόκηπους. Σε αντίστοιχο σημείο στο πρώτο σετ κατάφερε να φτάσει το 24-23 η ομάδα των αμπελοκήπων και να βρει τον κρίσιμο πόντο στο 25-23 η ομάδα της Αργυρόπολης. Να δούμε τι θα συμβεί εδώ. Η Μοχάμετ που πριν από λίγο πέρασε το παιχνίδι έχει το σερβίς. Πάνω στην Καρακώστα η υποδοχή είναι καλή. Αγγελοπούλου για να τελειώσει το σετ δεν θα το κάνει. Έστειλε την μπάλα έξω. 24-22. Μέχρι στιγμής πάει να γίνει ό,τι και στο πρώτο. Διατηρεί άλλες 2 ευκαιρίες πάντως η Αργυρόπολη να το πάρει. Νέο σερβίς από την Μοχάμετ. Καρακώστα, η μπάλα φτάνει στην Νίκα Αγγελοπούλου. Θέλει να τελειώσει τώρα το σετ, ούτε τώρα θα το καταφέρει. Τσιγαρίδα για την Παπαδάκη. Το μπλοκ είναι εκεί, αντιδράει Μοχάμετ. Πέρασε με πλασέ η Καφιά. Επάνω στη γραμμή των 3 μέτρων. Ουσιαστικά η Αγγελοπούλου δεν μπορεί να αντιδράσει. 24-23 και πράγματι γίνεται ό,τι έγινε και στο προηγούμενο σετ. Και πολύ λογικά παίρνει time out ο Νίκος Κωστακόπουλος. Σίγουρα είναι άξια συγχαρητήριο η ομάδα των αμπελοκήπων, η οποία δεν τα έχει παρατήσει σε κανένα σημείο μέχρι τώρα του παιχνιδιού. Ακόμα και όταν τα πράγματα φαίνονται αρκετά δύσκολα για αυτήν. Είχαμε προηγουμένως μια πολύ καλή διαφορά 5 πόντων, για παράδειγμα, της Αργυρούπολης στο 19-14. Είχαμε ξανά 4 ευκαιρίες να πάρει το σετ, όπως και στο πρώτο. Για τον Αωνά. Ακριβώς το σενάριο του πρώτου σετ επαναλήφθηκε τώρα προς το φινάλε. Και πάλι στο 24-20 Αργυρούπολη. Και πάλι μειώνουν στον πόντο οι παίχτες των αμπελοκήπων. Και πάλι παίρνει time out ο Νίκος Κωστακόπουλος. Για να δούμε αν εδώ στην επιστροφή μας από το time out του coach των γηπεδούχων μπορεί η Αργυρούπολη να βρει τον αποφασιστικό πόντο για να πάρει και το δεύτερο σετ. Ή αν θα έχουμε ισοφάριση για τους αμπελόκηπους. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας. Η Μοχάμπεντ είναι στο σερβίς. Μαθιουδάκη σταθερή υποδοχή, Νίκα για Βελούδου και πράγματι θα γίνει ό,τι έγινε και στο πρώτο σετ. 25-23, η σταθερή καλή υποδοχή του Μαθιουδάκη έδωσε στην Νίκα δυνατότητα να παίξει πρώτο χρόνο με τη Χριστιανά Βελούδου και η έμπειρη κεντρική του Αωνά να τελειώσει το δεύτερο σετ με ακριβώς ίδιο σκορ όπως και στο πρώτο. 25-23 και τα δύο σετ υπέρ της Αργυρούπολης, 2-0 για την ομάδα του Αωνά που είναι σε πολύ καλό δρόμο για να πάρει μία ακόμη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Θα δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Προς το παρόν μικρή διακοπή και γυρίζουμε ξανά εδώ. Sigmahood. Ξύλινες κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο.
κοντά σας από το 1988. Επισκεφτείτε μας στο symbahut.gr. Sigmahut. Ξύλινες κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο. Ξανά μαζί, πάντα ζωντανά από το κλειστό γήπεδο της Αργυρούπολης. Αωνά, αμπελόκηπη για την 20η αγωνιστική στην Α ζώνη της Α2, στο πρωτάθλημα γυναικών. Η Αργυρούπολη πήρε τα πρώτα δύο σετ που παίξαμε με το ίδιο σκορ, με 25-23. Βγήκε νικήτρια απέναντι στους πολύ ανταγωνιστικούς αμπελόκηπους του Νίκου Λιγνού. Και θέλει ένα ακόμη σετ για να συνεχίσει νικηφόρα την πορεία της στο πρωτάθλημα. Η Αργυρούπολη, η οποία ήδη έχει εξασφαλίσει τη θέση της στην πρώτη τετράδα και τη συμμετοχή της, όπως είπαμε και νωρίτερα, στα play-off ανόδου, και θέλει να ολοκληρώσει όσο να το καλύτερα την κανονική διάρκεια. Έχει ξεκινήσει το τρίτο σετ με την επίθεση αυτή των αμπελοκήπων, την επίθεση της Παπαδάκη και τον πόντο για το 0-1. Οι αμπελόκηποι παίρνουν το πρώτο πόντο στο τρίτο σετ. Αυτή την αγωνιστική υπάρχουν επίσης τα παιχνίδια Ηλιούπολη Αστέρας, Απόλλων Πατρών Ερέθυμνο, Πετρούπολη Ιωνικός, Αγία Παρασκευή Άρτεμις Κορυδαλλού και Μήλων Ηρακλής Κηφισιάς στο πρόγραμμα. Το Μήλων Ηρακλής Κηφισιάς ξεχωρίζει γιατί είναι το παιχνίδι ανάμεσα στους δύο πρωτοπόρους. Εδώ δεν μπορούν να κρατήσουν άμυνα οι γηπεδούχες. 0-2 για τους αμπελόκηπους. Η Αργυρούπολη, η οποία συνεχίζει με την Νίκα και την Καρακώστα στο σχήμα που μπήκαν ως αλλαγή στο δεύτερο σετ, ενώ βλέπουμε και την Καπράλου, την Αναστασία Καπράλου με το νούμερο 4 να ξεκινάει στο τρίτο σετ. Έχουμε άσο εντωμεταξύ για τους αμπελόκηπους, καθώς δεν μπόρεσε η Καρακώστα να κρατήσει υποδοχή. 0-3, ένα δυναμικό ξεκίνημα για τους φιλοξενούμενες στο τρίτο σετ. Ο άσος ήρθε από την Πασαδόρο των αμπελοκήπων, την Άντια Τσιγαρίδα. Σερβίρει εκ νέου, αλλά θα στείλει την μπάλα στο φιλέ αυτή τη φορά. Και έτσι από λάθος των φιλοξενούμενων έρχεται ο πρώτος πόντος της Αργυρούπολης στο τρίτο σετ. Καπράλου, λοιπόν, το νέο πρόσωπο της Αργυρούπολης στο ξεκίνημα του τρίτου σετ, στη θέση της Βελούδου. Την ώρα που έχει το σερβίσει Κάβουρα, υποδοχή σταθερή και καλή από την Κατρί, που δεν μπόρεσε όμως να τελειώσει τη φάση. Διαγώνη έβγαλε άμυνα η Νίκα. Κόντρα μπάλα για τους αμπελόκηπους με την Παπαδάκη. Προσπάθησε να βγάλει άμυνα με το ένα χέρι στην πίσω ζώνη η Κάβουρα, χωρίς επιτυχία. 1-4. Επιστρέφουν οι αμπελόκηποι σε διαφορά 3 πόντων. Στο σερβίς τη Δανάη Κατρί. Η υποδοχή βγήκε από τη Μαθιουδάκη. Η πάσα της Νίκα για την Καρακώστα. Έσπασε μπάλα, κόντρα μπάλα για τους αμπελόκηπους. Δύσκολα εκεί η καφιά. Δεν ήταν εύκολη η αποστολή της. Δεν θα φέρει αυτή η φάση κάτι για τους αμπελόκηπους. 2-4 πόντος για τον Αωνά. Και η Αναστασία Καπράλου, όπως είπαμε, το νέο πρόσωπο στο σχήμα για την Αργυρούπολη, είναι στο σερβίς. Καφιά, εύκολα η Νίκα. Μποκί, η μεταβίβαση με μανσέτα για την Καρακώστα. Μακριά αυτή από το φιλέ. Μπάλα θα περάσει από τον μπλοκ, αλλά ήταν εκεί η Καπράλου για την άμυνα. Αγγελοπούλου δεν παίρνει από τον μπλοκ. Νίκα σε ένα μεγάλο ράλι τώρα. Πλασέ για την Καρακώστα. Κατάλαβε καφιά. Πέρασμα στην άλλη πλευρά. Κόντρα μπάλα για την Αργυρούπολη με την Αγγελοπούλου, η οποία χτυπά με δύναμη. Βρίσκει τον μπλοκ
και παίρνει τον block out. 3-4 με την Αργυρούπολη να προσπαθεί να ισορροπήσει τα πράγματα στο ξεκίνημα του τρίτου σετ μετά από το προβάδισμα τριών πόντων που πήραν οι αμπελόκηποι στο ξεκίνημα. Καπράλου πάντα στο σερβίς. Αλλά μπάλα στο φιλέ. Δεν θα βρει σοφάρι σε αιώνα. 5-3. Αμπελόκηποι που συνεχίζουν με κεντρικές στην Αγγελοπούλου και την Περκέτση, ακραίες στην Καφιά και την Κατρίδη, αγώνια την Παπαδάκη, Πασάδρο την Τσιγαρίδα και Λίμπερο την Παπαδοπούλου. Περκέτση έχει το σερβίς, πολύ άστοχο, και κατάλαβε η Καρακώστα και άφησε σωστά. 4-5 το σκορ. Αργυρούπολη που πήρε τα πρώτα δύο σετ, αλλά δύσκολα, όπως μαρτυρά και το τελικό 25-23 και στα δύο. Για να δούμε τι θα συμβεί σε αυτό το τρίτο. Η Αγγελοπούλου δεν θα πάρει άσο, παρότι χάλασε την υποδοχή της Κατρί. Έτρεξαν και έσωσαν τη φάση οι παίχτριες των αμπελοκήπων. Εδώ όμως δεν θα μπορέσουν να τη σώσουν. Και θα έρθει λοιπόν η ισοφάρηση. 5-5. Αγγελοπούλου που δυσκόλεψε την απέναντι υποδοχή. Το ίδιο θέλει να κάνει και τώρα η διαγώνιος του Αουνά. Αλλά η υποδοχή των αμπελοκήπων δεν θα χρειαστεί να παρέμβει. Ήταν άστοχο το σερβίς της Αγγελοπούλου. 5-6 το σκορ. Καρεφαλιά Παπαδάκη. Χηματιστό σερβίς για την υποδοχή της Κάβουρα. Πρώτος χρόνος με μποκή Παπαδάκη στην άμυνα. Που είχε γυρίσει, ξαναπήρε θέση και έβγαλε αυτή την άμυνα. Με τη γροθιά η Νίκα. Μεγάλο ράλι, καυκιά άμυνα της Αγγελοπούλου στην ευθεία. Νίκα, θα παίξουν από την πίσω ζώνη οι παίχτριες της Αργυρούπολης με την Κάβουρα. Η άμυνα βγήκε, Κατρί, και αυτή περνάει από την πίσω ζώνη. Άμυνα από την Αγγελοπούλου. Τσιγαρίδα, καυκιά, η μπάλα πέρασε από την Αγγελοπούλου και χάλασε τη φάση. Γιατί περίμεναν στην πίσω ζώνη οι παίχτριες του Αόνα να βγάλουν την άμυνα. Έκανε επαφή με την μπάλα Αγγελοπούλου και δυσκόλεψε την αποστολή τους. 5-7 συν 2 για τους αμπελόκηπους που δεν έχουν άλλη επιλογή. Πρέπει να πάρουν αυτό το τρίτο σετ για να μείνουν ζωντανοί στο παιχνίδι. Οι αμπελόκηποι που έχουν 15 βαθμούς δεν μπορούν να τερματίσουν και πάντα από την ένατη θέση. Στόχος είναι η παραμονή για την ομάδα την φετινή σεζόν. Είπαμε όμως και στο ξεκίνημα πως από τη στιγμή που μόνο τα βρυλίσια μπορούν να υποβιβαστούν από την Pre-League στην Α2 όσον αφορά τις ομάδες της Α-Zone, τις ομάδες του Νότου. Εδώ πήραν τον πόντο οι παίχτες του Αουνά. Δεν κινδυνεύουν οι αμπελόκηποι όσο κρατάνε αυτή την ένατη θέση. Οι ομάδες που κινδυνεύουν είναι φυσικά η 12η Άρτεμις και ο 11ος Απόλλωνας κατά πάσα πιθανότητα. Η μπάλα θα φύγει έξω από το πέρασμα της Καφιά και το σκορ θα γίνει 7 όλα. Καρακώστα. Χαλάει την υποδοχή. Δεν υπάρχει συνέχεια. Όλα ξεκίνησαν από το σερβίς της Ελένης Καρακώστα. 8-7 για την Αργυρούπολη που κάνει ένα σερί. 3-0 και περνά μπροστά. Η Αργυρούπολη που δεν πτωήθηκε όταν βρήκε διαφορές η ομάδα του Αμπελοκήπου στο πρώτο σετ. Δεν πτωήθηκε ούτε και όταν ακύρωσε αρκετά σετμπολ η φιλοξενούμενη ομάδα στο φινάλε των δύο σετ. Εδώ έχουμε και άλλο πόντο για τις γηπεδούχες. 9-7 έγινε το σκορ από το 5-7. Και έρχεται η ώρα για αλλαγή στους Αμπελοκήπους. Η Καφιά θα καθίσει στον πάγκο μέσα με το νούμερο 11 η Νεφέλη Παπανικολάκη για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Την ώρα που το σερί, όπως είπαμε, για τον Αουνά συνεχίζεται, πάντα στο σερβίς η Καρακώστα. Που έχει πάρει τη θέση της Περδικάκη από το δεύτερο σετ και παίρνει και άσο. Μία ακόμη παίχτρια της Αργυρούπολης που παίρνει τον άσο. Ελένη Καρακώστα δυσκολεύει την απέναντι υποδοχή για το 17.
ένα σερί που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό σε αυτό το τρίτο σετ για την Αργυρούπολη, στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα του Νίκο Στακόπουλου να φτάσει στο 3-0 και να τελειώσει από εδώ, από τώρα, το παιχνίδι. Νέο σερβίς από την Καρακώστα, επάνω στην Παπαδάκη. Η Παπα-Νικολάκη στην πρώτη προσπάθεια στο παιχνίδι δεν είναι επιτυχημένη. Δεν μπορεί να βγει αυτή η επίθεση. Και άλλος πόντος για την Αργυρούπολη. 11-7. Το μεγάλο σερί συνεχίζεται. Και όπως είναι λογικό, ο προπονητής των Αμπελοκήπων καλεί time out. Ξαναλέω, από το 5-7 πήγαμε στο 11-7. Ένα σερί 6 πόντων για την Αργυρούπολη που την έχει φέρει σε ρόλο πρωταγωνιστικό πλέον σε αυτό το τρίτο σετ. Οι Αμπελόκηποι, οι οποίοι τη δεύτερη αγωνιστική έκαναν την πρώτη τους νίκη. Μια νίκη με 3-2 κόντρα στην Άρτεμι Κορυδαλού. Πέτυχαν δεύτερη νίκη σερή, την τρίτη αγωνιστική, και μάλιστα στην έδρα του Ηρακλή Κηφισιάς. Ομάδα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Νίξαν στο tie break, νίξαν με 2-3. Ακολούθησε ένα σερή 7 ητών που έκανε τους Αμπελόκηποι να χάσουν αρκετό έδαφος στην βαθμολογία. Ένα σερή 7 ετών πριν έρθει η νίκη με 3-1 επί του Απόλλωνα. Έκτοτε νίκησαν την Άρτεμι με 3-0 στον Κορδαλό για την 13η αγωνιστική και τον Αστέρα με 3-0 τη 16η αγωνιστική. Και άλλο άσο παίρνει η Καρακώστα. Δεν μπορεί η Κατρί για την υποδοχή. 12-7 στην επιστροφή μας από το time out του Νίκου Λιγνού. 7ο συνεχόμενος πόντος για την Αργυρούπολη, που θέλει να απλοποιήσει τα πράγματα σε αυτό το τρίτο σετ, τα δύο προηγούμενα. Εδώ θα κάνει το λάθος η Καρακώστα, θα στείλει την μπάλα στο φιλέ, αλλά η δουλειά η μεγάλη έχει γίνει. Δύο άσοι από την Καρακώστα έχουν φέρει τη διαφορά στους 4. Νίκα για Κάβουρα στην Εφία, μέσα η μπάλα, 13-8. Προηγουμένως έλεγα ότι οι Αμπελόκηποι νίκησαν την Άρτεμ 13η αγωνιστική και τον Αστέρα τη 16η. Αυτή είναι η τελευταία νίκη των Αμπελόκηπων πριν από το σερί 3 ετών από το οποίο προέρχονται. 5 νίκες έχουν οι Αμπελόκηποι στο πρωτάθλημα σε 19 παιχνίδια. Μποκή επάνω στον Παπαδοπούλου. Πολύ καλή υποδοχή. Στο καλό σερβίς της Μποκή. Δεν μπορεί Αγγελοπούλου στο διαγώνιο. 13-9. Οι Αμπελόκηποι που και στο δεύτερο σετ πάντως έμειναν πίσω με 5. Νομίζω αυτή ήταν η μεγαλύτερη διαφορά που πήρε η Αργυρούπολη. Αλλά αντέδρασαν. Να δούμε αν μπορούν να κάνουν κάτι αντίστοιχο και τώρα. Αγγελοπούλου πήρε την υποδοχή η Κάβουρα. Νίκα για την Αγγελοπούλου. Άμυνα στην πίσω ζώνη από την Παπαδάκη. Κατρί θα νικήσει τον μπλοκ και θα πάρει τον 10ο πόντο για την ομάδα της στο τρίτο σετ. Δεν είναι καλή υποδοχή τώρα εδώ από την Καρακώστα. Η μπάλα στο τερέν των Αμπελοκήπων. Κατρί που θα επιτεθεί και παίρνει block out. Για ακόμη μια φορά το block δεν θα τα καταφέρει. Το block της Αργυρούπολης επάνω σε επίθεση της Δανάης Κατρί. 13-11 και πράγματι ξανά οι Αμπελόκηποι επιστρέφουν. Ρίχνουν τη διαφορά στους δύο. Μειώνουν την απόσταση. Άκρος μαχητική και ανταγωνιστική η ομάδα του Νίκου Λιγνού. Και παίρνει και άσο μάλιστα εδώ με την Αθανασία Αγγελοπούλου. Υπάρχουν κάποια κενά διαστήματα στην απόδοση της Αργυρούπολης. Ένα ακόμη είναι αυτό που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. 13-12 μόλις στον πόντο το σετ. Παραλίγο πάρει κι άλλο νάσο εδώ η Αγγελοπούλου. Κάβουρα θέλει να δώσει τέλος στο σερί. Δεν θα τα καταφέρει. Πρώτος χρόνος, Περκέτσι. Δεν μπορεί η Σπάχου που έχει μπει στο σχήμα, η δεύτερη λιμπέρο της Αργυρούπολης. 13-13. Μεγάλη αντεπίθεση και ισοφάριση από τους Αμπελόκηπους. Στο μεγάλο σερί προηγουμένου της Αργυρούπολης απαντά με ένα παρόμοιο η ομάδα των Αμπελοκήπων. Υποδέχθηκε με δάχτυλα η Καρακώστα. Κάβουρα με δύναμη, άμυνα εντυπωσιακή της Αγγελοπούλου. Δεν επιτρέπει τον πόντο για την Αργυρούπολη. Η Σπάχου έβγαλε εδώ. Κάβουρα και πάλι αυτή τη φορά είναι πόντος εντυπωσιακός από την Αφροδίτη Κάβουρα. Την εμπιστεύτηκαν οι συμπαίκτριές της σε αυτή τη φάση. Ξανά και δικαιώθηκαν. 14-13 μπροστά η Αργυρούπολη.
Πολύ σημαντικός πόντος για τον Ανά που μπαίνει ξανά μπροστά στο παιχνίδι. Η αποδοχή δεν είναι καλή από την Παπαδάκη. Η ίδια πέρασε την μπάλα στην άλλη πλευρά. Νίκα για Καπράλου. Το μπλοκ εκεί στην προσπάθεια της Κατρί. Φάση διαρκείας. Απλά περνάει με δάχτυλα η Παπαδάκη. Νίκα για Αγγελοπούλου. Την περιμένει η Παπαδάκη. Για να δούμε αν θα έχουμε νέα ισοφάριση. Και πράγματι θα έχουμε με την Περκέτσι. Ξανά. 14 όλα. Άλλη μια φάση με την υπογραφή της Τζέσικα Περκέτσι. Της κεντρικής των αμπελοκήπων. Ξανά στην ισορροπία το τρίτο σετ. 14-14. Το καλό προβάδισμα που πήρε προηγουμένως η Αργυρούπολη ίσως έκανε πολλούς να νομίζουν πως ίσως να έχει ένα εύκολο έργο η ομάδα του Νίκου Κωστακόπουλου σε αυτό το τρίτο σετ. Και όμως οι αμπελόκηποι επέστρεψαν ξανά και έχουμε πάλι ανταγωνιστικό μάτς για ένα ακόμη σετ. Εδώ το blockout θα έρθει από την Κάβουρα για νέο προβάδισμα του ΟΝΑ 15-14. Να σας πούμε πως σε παιχνίδια που έγιναν νωρίτερα ο Αστέρας Αγίου Δημητρίου νίκησε δύσκολα στην Ηλιούπολη στο tie break και πήγε στους 29 βαθμούς. Η Ηλιούπολη πήρε έναν πόντο και πήγε στους 13. Αυτό ενδιαφέρει τους αμπελόκηπους. Ό,τι και να γίνει, θα κρατήσουν την ένατη θέση, δεν θα έχουν συγκάτοικο. Εδώ ο πόντος είναι για τον ΑΟΝΑ. Μπάλα έφυγε έξω από την επίθεση των φιλοξενούμενων. Και επίσης το Ρέθμινο νίκησε με 3-0 στην έδρα του Απόλλωνα Πατρών. Ο Απόλλωνας έμεινε στους 8 βαθμούς. Το Ρέθμινο πήγε στους 34. Το Ρέθμινο που είναι στην επίθεση, αλλά δεν μπορεί να διεκδικήσει την τέταρτη. Δεν απειλείται από κάτι η Αργυρούπολη. Το σκορ είναι 16-14. Η Νίκα θα πασάρει για την Καρακώστα. Δεν μπορεί τον μπλοκ. Μπάλα σκάει στην προσινή ζώνη και η Αργυρούπολη παίρνει προβάδισμα 3 πόντων. Έχει ξανά μια καλή διαφορά. Ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Νίκος Ξαγόπουλος έχει παράπονα από τις παίχτριές του, παρά το γεγονός ότι ήρθε προηγουμένως νέος πόντος. Έχει καλέσει time-out ο κύριος Λιγνός. Οι αμπελόκηποι που το 2019 ανέβηκαν στην Α2 και το 2020 πήραν την τρίτη θέση σε μια σεζόν που διακόπηκε λόγω κορονοϊού. Πέρσι στην πρώτη φάση κατέληξαν στην τέταρτη θέση. Την τέταρτη θέση πήραν και στη β' φάση, στον όμιλο των play-out. Είχε διαφορετικό τρόπο διεξαγωγής, όπως είπαμε νωρίτερα, η Α2 πέρσι. Μετά την κανονική διάρκεια σχηματίστηκαν δύο όμιλοι. Πρώτες δύο ομάδες από τον έναν όμιλο της πρώτης φάσης και από τον άλλον όμιλο. Σχημάτισαν έναν άλλον όμιλο, τον όμιλο των play-off. Η πρώτη ομάδα ανέβηκε στην Pre-League, ο Απολλώνιος. Και οι υπόλοιπες ομάδες σχημάτισαν τον όμιλο των play-out. Εκεί αγωνίστηκαν οι αμπελόκηποι. Επιστροφή του time-out με πόντο για την Αργυρούπολη, καθώς έρχεται το λάθος από τις φιλοξενούμενες. Η Αργυρούπολη από την άλλη πήρε μέρος στον όμιλο των play-off, στον όμιλο της ανόδου. Μαζί με τον Απολλώνιο, τον Μίλωνα και την Πετρούπολη. Τερμάτισε στην τρίτη θέση. Παίρνει άσο η Κάβουρα. Με τη βοήθεια και το φιλέ. 19-14. Και το σερί για τον ΑΟΝΑ συνεχίζεται. Διαδοχικά σερί για τις δύο ομάδες. Η Μοχάμεντ θα περάσει στη θέση της Περκέτσι. Την είδαμε και στο προηγούμενο σετ. Την Μοχάμεντ. Η ουσία είναι ότι στο μεγάλο σερί των αμπελοκήπων απαντά με ένα ακόμη σερί η Αργυρούπολη, το οποίο θα σταματήσει εδώ γιατί στέλνει την μπάλα στο φιλέ μετά από το σερβίς η Κάβουρα. Το σκορ είναι 19-15 και σε αυτό το σημείο φαίνεται να εδραιώνει ξανά την κυριαρχία της Αργυρούπολη όσον αφορά το τρίτο σετ και όσον αφορά και ολόκληρο το παιχνίδι. Θα δούμε τι θα συμβεί. Έξω εδώ το σερβίς από την Κατρί. Είναι τώρα ένα σημείο στο οποίο δεν έχει την πολυτέλεια για λάθη η ομάδα των αμπελοκήπων. Τα κάνει όμως μαζεμένα. Το σκορ γίνεται 20-15, η διαφορά είναι στους 5 πόντους, τόσους χρειάζεται ο ΑΟΝΑ για να πάρει το παιχνίδι. Σερβίς με την Καπράλου που διατηρεί τη θέση της στο σχήμα σε αυτό το τρίτο σετ. Στη θέση της Βελούδου όπως είπαμε. Είναι άσος νομίζω, ναι. Η μπάλα έχει σκάσει μέσα από το σερβίς της Αναστασίας Καπράλου. Παίρνει άσο η κεντρική
της Αργυρούπολης για το 21-15. Έχει επιστρέψει αρκετές φορές το παιχνίδι η ομάδα των Αμπελοκήπων. Αυτή τη φορά μοιάζει δύσκολο να το ξανακάνει, αλλά θα δούμε βέβαια τι θα συμβεί. Η Αργυρούπολη, αν πάρει τρίποντο, πάει στους 45 βαθμούς. Θα δει τι θα κάνει και ο Ιωνικός που παίζει στην Πετρούπολη εκτός έδρας. Θα νικήσει τον μπλοκ εδώ η Αγγελοπούλου για το 22-15 και πλέον απλοποιούνται και άλλο τα πράγματα για τον Αωνά. Είπαμε πάντως και στο ξεκίνημα πως είναι δύσκολο να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από την τέταρτη θέση η Αργυρούπολη. Πάντως ο αρχικός στόχος έχει επιτευχθεί. Η συμμετοχή στα play-off ανόδου. Και όλα δείχνουν ότι πάμε για σειρά αγώνων της Αργυρούπολης με τον Μήλωνα στην ημιτελική φάση και του Ιωνικού με τον Ηρακλή Κηφισιάς. Απλά η εκκρεμότητα είναι να δούμε αν στο δεύτερο ζευγάρι ο Ιωνικός ή ο Ηρακλής θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας. Σειρές κρίνονται στις δύο νίκες και στην ημιτελική και στην τελική φάση των play-off. Η νικητρία ομάδα ανεβαίνει στην Pre-League. Μοχάμεντ στο σερβίς, υποδοχή της Καβουρά. Δεν βγαίνει αυτός ο πρώτος χρόνος. 22-17. Το λάθος για τις κυπεδούχες. Η Αργυρούπολη έχει άλλα δύο παιχνίδια. Παίζει εκτός έδρας τον Ιωνικό την επόμενη εβδομάδα. Και μετά το Πάσχα, όταν επιστρέφουν στη δράση οι ομάδες, παίζει εντός έδρας με την Πετρούπολη. Τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας. Σερβίς της Μοχάμεντ, υποδοχή από τη Σπάχου. Βγαίνει Πασαδόρος, η Μποκή για την Καρακώστα. Η φάση συνεχίζεται. Νίκα Αγγελοπούλου. Δεν περνάει από τον μπλοκ, δεν μπορεί και η Σπάχου στο ντουμπλάρισμα. 22-18. Προσπαθούν να ροκανίσουν διαφορά επέκταση των Αμπελοκήπων. Νίκος Ξακόπουλος αυτό το τρίτο σετ δίνει ευκαιρίες σε όλες τις παίχτριες. Έχει μπει η Καπράλου. Διατηρείται στο σχήμα από το δεύτερο σετ η Καρακώστα. Και η Νίκα. Έχει μπει και το δεύτερο λίμπερο. Εδώ και ώρα η Σπάχου. Καρακώστα με δύναμη. Πολύ ωραίος πόντος. Από την ακραία της Αργυρούπολης που τρέχει στην αγκαλιά του παιχτριών της να το πανηγυρίσει. 23-18. Πολύ δύσκολα μπορεί να αλλάξει κάτι πλέον στο παιχνίδι. Οι Αμπελόκηποι και αυτοί βέβαια έχουν άλλα δύο παιχνίδια να δώσουν. Εντός έδρας με την Ηλιούπολη την επόμενη εβδομάδα. Μετά το Πάσχα εκτός έδρας με τον Απόλλωνα. Και τώρα θα γίνει αλλαγή. Επιστρέφουν στο σχήμα οι Περδικάκοι με την Αποστόλου. Για να καθίσουν στον πάγκο η Αγγελοπούλου με την Νίκα. Αποστόλου θα πάει στο σερβίς. Για να δούμε αν μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην υποδοχή των Αμπελοκήπων. Η Πασαδόρος του Αωνά. Για να τελειώσει το παιχνίδι. Να φέρει πιο κοντά την ομάδα της στη νίκη. Έτοιμη να σερβίρει η Ευελίνα Αποστόλου. Τώρα παίρνει το OK από την κυρία Κυριαλάνη. Η υποδοχή θα βγει. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ο πρώτος χρόνος όμως βγήκε. Και είναι πόντος για τους Αμπελόκηπους. 23-19 θα γίνει το σκορ. Υποδοχή τώρα από τη Σπάχου. Μποκή δεν θα μπορέσει να τελειώσει αυτή τη φάση. Ούτε και η Παπα-Νικολάκη. Με δύναμη η Καρακώστα. Ένα μεγάλο ράλι τώρα. Αποστόλου με μανσέτα μεταβιβάζει την μπάλα για την Περδικάκη. Πέρασε αυτή με πλασέ. Η φάση συνεχίζεται. Η Παπα-Νικολάκη θα δεχτεί τον μπλοκ. 24-19 setball, matchball για την Αργυρούπολη. Ενώ ο Μήλωνας νίκησε 3-0 την Ηρακλή Κηφισιάς, έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη. Ο Μήλωνας, ο οποίος κλείδωσε και την πρωτιά στην κανονική διάρκεια και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας μέχρι το φινάλε. Στο φιλέ η Καρακώστα για το 24-20 έχει άλλες 4 ευκαιρίες να πάρει το παιχνίδι η Αργυρούπολη. Ο Μήλωνας που πάει λοιπόν με αυτή την νίκη στους 56 θα επιστρέψει καφιά αντί της Παπα-Νικολάκη για τους Αμπελόκηπους. Ο Ηρακλής Κηφισιάς μένει στους 48. Και ευκαιρία τον περάσει ο Ιωνικός με διπλό στην Πετρούπολη. Καφιά στο σερβίς.
με τους αμπελόκηπους να μην έχουν περιθώριο για λάθος. Σημαδεύει την Καρακώστα, δεν είναι καλή υποδοχή. Πρόλαβε η Αποστόλου και σήκωσε. Απλά θα περάσει την μπάλα Ισπάχου στην άλλη πλευρά. Πρώτος χρόνος που θα βγει. Δεν κρατάει άμυνα η Καρακώστα. Έτρεξε να σώσει και να επαναφέρει την μπάλα η Περδικάκη χωρίς επιτυχία. Ήταν και πολύ δύσκολο εκεί που πήγε η μπάλα. 24-21. Είπαμε πως ακύρωσε πολλές από τις ευκαιρίες Αργυρούπολης να πάρει τα προηγούμενα σετ η ομάδα των Αμπελοκήπων. Όμως η Αργυρούπολη βρήκε τη λύση στο τέλος. Τώρα της έχει ακυρώσει δύο τέτοιες ευκαιρίες. Καλύτερη υποδοχή από την Καρακώστα. Θα τελειώσει εδώ το σετ 25-21. 3-0 για την Αργυρούπολη. Συνάντησε απέναντί της μια ανταγωνιστική ομάδα των Αμπελοκήπων. Σας αξίζουν συγχαρητήρια για την προσπάθεια σε αυτό το παιχνίδι. Αργυρούπολη πάντως θα πάρει την νίκη, θα πάρει το τρίποντο. Θα πάει από τους 42 στους 45 βαθμούς. Η Αργυρούπολη, είπαμε, που πλέον έχει στόχο να τελειώσει όσο δυνατόν καλύτερα την κανονική διάρκεια και να συγκεντρωθεί στη συνέχεια στην αποστολή των play-off. 25-23 το πρώτο σετ, 25-23 και το δεύτερο, 25-21 τελικό σκορ στο τρίτο. 3-0 λοιπόν νίκη για την Αργυρούπολη απέναντι στους Αμπελόκηπους. Αργυρούπολη έχει ακόμη ένα παιχνίδι, όπως είπαμε, με τον Ιωνικό εκτός έδρας και την Πετρούπολη εντός. Οι Αμπελόκηποι ένα παιχνίδι με την Ηλίουπολη εντός έδρας και τον Απόλλωνα εκτός, για να ολοκληρωθεί σιγά σιγά η σεζόν στην κανονική της διάρκεια. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο από τον Ανδρέα Λεκάκη που ήταν στην περιγραφή. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, γεια σας.